Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπτεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό, μικρό του μυρουγκάμα του. Μικρό του μυρουγκάμα του κι η κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντυκα. Τα λυρά μόνο έντυκα, μη τις κρατήσεις δε. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Της Κακομοίρας θα γίνει από τώρα μέχρι και τις 4 με την συνταγή της επιτυχίας. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καλαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη και την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αφού αν θέλετε να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά παίρνετε την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε στη σελίδα μας στο Facebook. Και μην ξεχνάτε ότι έρχεται στην Θεσσαλονίκη η θεατρική κωμωδία, η παράσταση «Η Νεράιδα και το Παλικάρι». Πρόκειται για την ξεκαρδιστική κωμωδία της Φίνος Φίλιμ που παρουσιάζεται σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Πρωταγωνιστές η Μαρία Κορινθίου, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Η παράσταση στην Αρέδα και ο Παλικάρι έρχεται στο Ράδιο City και εσύ μπορείς να βρεις εισιτήριο στην τιμή προσφοράς από 10 ευρώ μόνο στο goldmall.gr. Ιδιαίτερη προσοχή γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι η εξάντληση των θέσεων της προσφοράς.
Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά, εσύ τι. Πώς πάει? Καλά, τι είπαμε. Κανένα νέο συγκλονιστικό? Δεν πέθανε κανένας ακόμα, όχι. Μόνο η θάνατη είναι συγκλονιστικά νέα. Το συγκλονιστικό όταν φεύγεις. Το συγκλονιστικό όταν έρχεσαι. Η πεζή πραγματικότητα της ζωής σου είναι εντάξει. Για άλλους είναι μια ευθεία γραμμή, για άλλους είναι να πούμε ένα σασπένς. Ένα αθλητικό, ένα συγκλονιστικό, κάτι έτσι. Συγκλονιστικό είναι ότι πλακώνονται κάτω οι Ολυμπιακοί μεταξύ τους για τον Κόκαλη και τον Μαρινάκη. Κάποια εξίδες οι οποίοι έχουν αξιοπρέπεια την έχουν πει στον Μελισανίδη για ποιο λόγο παίρνει τη Νέα Φιλαδέλφεια ο εχθρός Κόκαλης, ο οποίος τους έκλεψε τα πρωταθλήματα με όλους τους βρωμιάριδες εκεί πέρα της ΕΠΟ, εκείνη της εποχής και τον Κοκαλιάρη και τους άλλους. Μάλιστα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ψοφάει, δεν νοιάζεται και πολύ κανένας, δεν τον υπολογίζουν και πολύ. Ολόκληρη η Αθήνα δεν μπορεί να βρεθεί ένας Παναθηναϊκός να βάλει 5 φράγκα. Εντάξει, η κρίση έχει βαρέσει πολύ την Αθήνα. Λοιπόν, εντάξει, ο Άριστο Μπάσκετ ψοφάει, ο Ηρακλής ψοφάει στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, βγαίνουν διάφοροι, λένε την δική τους εκδοχή κτλ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, για κύπελο, για ντάμπλ. Δεν είχε κάτι το συγκλονιστικό, ρε παιδί μου. Γίνανε κάτι οι παρελάσεις. Πήγαν εκεί. Πρέπει να κατεργηθούν οι παρελάσεις οπωσδήποτε. Ναι, γιατί δημιουργείται. Ναι. Κοίταξε, όταν πάω να κάνω παρέλαση, όταν πάω να κάνω παρέλαση, πάω για ένα σκοπό. Για ένα στόχο. Να τιμήσω τη μνήμη των νεκρών. Ούτε η Μακεδονία, ούτε η Θράκη, ούτε η Κομωτινή, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ζήπρας, ούτε ο Πίπρας και ο Μητσοτάκης πρέπει να περνάνε πολιτικά μηνύματα. Οι δεξιοί, οι αρχικομουνισταράδες, οι ακροδεξιοί απαγορεύεται. Αλλιώς μην τις κάνετε τις παρελάσεις. Έχω καταντήσει βρωμοπαρελάσεις. Όταν ο κάθε πικραμένος πάει εκεί, φωνάζει με το, για να περάσει την πολιτική του και το παδιλίκι του σε κάθε παρέλαση, εγώ προτιμώ να μην έχω παρέλαση. Δηλαδή, εγώ δεν είχα προπάπου και πήγαινα στην παρέλαση, να θυμίζω τον προπάπου μου. Και έβλεπα τον κάθε πικραμένο εκεί να πλακώνεται, να κάνει και να ράνει. Τις μαθήτρες με τα μπούτια απ' έξω, στραβά κανιά και τέτοια, δεν γουστάρωνε κόκκινα. Δηλαδή, θα σου πω, ενοχλούμενο κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Απόλυτα. Εντάξει. Αυτό ή κάνετε σωστά. Αυτό είναι ένα σκέλος. Άκου να δεις. Ή κάνετε σωστά τις παρελάσεις ή μη τις κάνετε. Ωραία, καλά τα λες. Εντάξει. Αυτό είναι ένα σκέλος. Άντε με τις ελληνικές σημαίες, ο άλλος με τις κομμουνιστικές σημαίες, ξύλο στις παρελάσεις, πολιτική υπέρ του ένα κόμματος σε άλλες παρελάσεις. Τι τώρα, έχετε τρελαθεί, άλλε με τα μπούτια απ' έξω. Δεν τρελαθήκατε. Άμα πεθάνει ο παππού σα, θα πάτε με τα μπούτια απ' έξω στην κηδεία. Πού μου πα στην παρέλαση να πούμε με τα μπούτια απ' έξω. Ή στα 40 του παππού σου, ή στα εξάμηνα του παππού σου, του μπαμπά σου, θα πα να πούμε ενδεδειμένοι. Σαν τσούλα, α πούμε. Πώ δίνεστε έτσι να πούμε. Το έχετε παρακάνει να πούμε. Δεν μπορώ να εκφραστώ διότι με κυνηγάνε. Αλλά απ' έξω σα τα λέω έτσι για να καταλάβετε πέντε πράγματα. Εσείς είστε χειρότεροι αν θέλνε από του μεγαλύτερου αν θέλνε. Ωραία. Τι ωραία, ρε, δεν έχει ωραία. Πρέπει να τα λες αυτά τα πράγματα. Πήγα στην παρέλαση. Πήγε στο παιδί σου στην παρέλαση. Τι να δει, του κομμουνιστές να βρίζουνε. Του άλλου να κάνουν πολιτική. Οι άλλοι να φωνάζουνε Μακεδονία, Μακεδονία. Τι Μακεδονία, τι σχέση έχει η Μακεδονία με την παρέλαση, ρε. Έχετε τρελαθεί, ρε. Τι σχέση έχει η Μακεδονία, ρε. Με την παρέλαση που τιμάτε τους νεκρούς, τους προγόνους μας να πούμε. Σχέση η Μακεδονία, ρε. Τι φωνάζει, νομίζω θα ακούνε τώρα. Λες να μην με ακούνε, ρε κόκκι. Όχι. 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 Θα ακούνε σένα που είσαι υποτονικός. Να κοιμηθούν μεσημέρι. Για άλλη μια φορά. Καιρό για κανένα τσίπρα. Για άλλη μια φορά λες τα ίδια. Εγώ λέω τα ίδια. Ναι. Πες εσύ τα άλλα, ρε κόκκι, που τα ξέρει καλά. Κόλληση, βελόνα. Για πες μας εσύ. Άστιγα σε αυτά στην άκρη. Και δες κάτι άλλο. Ποια κασέτα, ρε Χριστιανό. Το ότι όπου έγιναν παρελάσεις τα ακούγανε οι κυβερνώντες. Κακός. Να τελειώσω. Ναι, να τελειώσει. Κακός. Το ότι όπου έγιναν παρελάσεις, πιστεύεις ότι παίζει κάποιο ρόλο? Σημαίνει κάτι για σένα? Ρε, ελληνικά μιλάω. Πάλι τα ίδια θα λέω. Βρε κακός πάτε και. Βρε κακός. Κακός. Άλλο είναι αυτό το. Ναι. Άμα θέλετε, πάτε ψηφίστε πατριωτικά κόμματα που είστε πατριώτες. Αλλά μόλις έρθουν οι εκλογές και σας δώσει κάνα 200 Τσίπρας, θα πάτε με τον Τσίπρα. Άστε τον παραμύθι λοιπόν μεσημεριάτικα. Ναι. Είναι άλλο κομμάτι. Άστε τον παραμύθι. Δεν διαφωνώ για αυτά που λέτε. Εγώ λέω το ότι υπήρχαν τόσες αντιδράσεις. Ποιες αντιδράσεις? Στην Αυστραλία, από στην Αμερική. Από ποιους? Από Έλληνες, οι οποίοι τα βρίζαν σε κυβερνώντες. Ναι, βρίζαν, τα γόνανε. Τι κάνανε? Γιατί τα λέει, γόνανε. Πουλήσατε, ναι. Πουλήσατε λέει τη Μακεδονία. Πουλήσατε τη Μακεδονία. Τι λες, αυτή την πουλήσατε τη Μακεδονία. Βρε, εγώ είπα ότι αυτή. Ρωτάω, εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Λάθος. Κακός. 40 χρόνια όταν τρώγατε με χρυσά κουτάλια, δεν θυμηθήκατε καμιά Μακεδονία.
πριν 25 χρόνια σε αγώνες που παίζονταν στα Σκόπια, Μακεδόνια λέγανε. Δεν σας ένοιαζε καθόλου. Τρώγατε, τα τρώγατε στα κουμπάρια. Επηρεάζει καθόλου. Δεν επηρεάζει καθόλου. Το ότι πλησιάζουμε κάποια στιγμή σε εκλογές. Τι έγινε, δεν θα βγει ο ένας, θα βγει ο άλλος. Και τι με νοιάζει εμένα. Θα διορίσω εγώ κανένα παιδί μου με τον Μητσοτάκη να πούμε. Ή θα πάρω καλύτερη δουλειά επί Τσίπρα. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Το θέμα είναι ποιο θα βγάλω μάνατζερ εγώ. Ή ότι είμαι απικία. Βλέπεις ότι ένα θέμα ναι, το οποίο αυτοί το περάσανε στα ψηλά. Τι ή... περάσει στα ψηλά. Οι κυβερνώντες. Τι κάνανε. Ή το περάσανε ή όπως νομίζανε. Ποιο περάσανε τα ψηλά. Ποιο. Το μακεδονικό. Καλά κάνανε. Λοιπόν. Εσείς, το κάνανε καλά και εσείς δηλαδή βρίζετε τους κυβερνώντες, πήγατε όλες τις επιχειρήσεις να πούμε στα Σκόπια και στη Ιουγκοσλαβία. Έχεις επιχείρηση. Εγώ. Ναι. Αν είχα επιχείρηση θα την έπαιρνα και εγώ έξω. Δεν θα το έπαιζα πατριώτης. Και μετά θα βγάζα τη σημαία απέξω θα το έπαιζα πατριώτης. Οι άλλοι πια στην Τουρκία έχουν κλείσει τα σύνορα από 50.000 αυτοκίνητα να πάνε το τρίμερο στην Τουρκία. Λοιπόν, οι άλλοι πήγανε κάνανε. Στο είχε βγει ρουλέτες, οι άλλοι πήγαν παντρευτήκαν Σκοπιανές και τώρα βγήκαν και μιλάτε. Αυτό είναι άσχετο. Ποιος είναι άσχετο. Άμα θέλει Έλληνα, θα πάρεις τη χαμηλοκάβαλη τη θέλει Ελληνίδα. Να παντρευτεί κάποιος και το θα αγαπήσει, όχι, είναι... όχι. Δεν μπορεί να είσαι Χρυσή Αυγή πατριώτης και να μου πάρεις ξένη γυναίκα. Θα υποστείς την Ελληνίδα. Τι γιατί. Γιατί κάτω έχει ναυτεί. Τι έξω οι ξένοι μέσα οι ξένες. Τι είναι αυτό τώρα. Πλάκα δεν μας κάνεις. Στη θεωρία ο άλλος πήγε και πούλησε το σπίτι σε Χρυσή Αυγή της σε Τούρκο. Τα Ελλάδα, μια. Τι Ελλάδα, ρε, μια. Ελλάδα. Γιατί το πούλησε του λέω στο Τούρκο το σπίτι, έδινε λέει 5.000 ευρώ παραπάνω. Άστε το παραμύθι τώρα, πατριδολάγνη. Τελείωσε. Τελείωσανε. Ναι. Πατριδολάγνη όλοι. Άιτε. Επηρεάζει για σένα κάτι. Όχι, δεν επηρεάζει. Δεν θα επηρεάσει η Μακεδονία, αν δεν βγει ο Μητσό, αυτό όπως το λένε ο Τσίπρας, μπορεί να βγει ας πούμε ο Μητσοτάκης. Και τι έγινε. Τι θα αλλάξει τη ζωή του κάθε Έλληνα, ή αν βγει ο Τσίπρας ή αν βγει ο Μητσοτάκης. Θα αλλάξει αυτοί που έχουν συμφέροντα, αυτοί που είναι εργολάβοι, αυτοί που θα πάρουν τα έργα, αυτοί που θα μπορούν να διορίσουν κανένα παιδί, ξέρω εγώ, με οχτάμινο. Εσύ και εγώ τι θα έχουμε εκεί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η Ελλάδα γενικότερα, σαν εταιρεία, τι θα κερδίσει, τι θα χάσει. Είτε βγει ο ένας, είτε βγει ο άλλος. Δυστυχώς δεν είναι μόνο εταιρεία. Αυτό τι θέλω να καταλάβω. Τι είναι, ρε κόκκινε. Άλλο η ΑΕ, άλλο η ΠΑΕ. Τι θα αλλάξει, τι. Εσύ τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Δεν θα σε απικία των Αμερικάνων. Καλά, δεν θα σε απικία των Γερμανών. Δεν θα χρωστάς πάλι. Ή όποιος και να βγει, τι με νοιάζει εμένα. Πες ό,τι θέλεις. Τι να πω, ρε. Πες ότι... Δεν μου λες ποιοι μας στήριξαν στην επανάσταση του 21. Ποιοι μας στήριξανε. Ναι. Πάντως όχι παπάδες οι φίλοι σου. Οι Άγγλοι μας στήριξαν, οι Γερμανοί μας στήριξαν, άλλοι μας στήριξαν. Και δεν μας στήριξαν γιατί μας αγάπησαν, γιατί ήθελαν τα εδάφη εδώ, προφανώς για τους δικούς τους γεωπολιτικούς και τους διαφόρους στόχους που είχαν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο μας βοήθησαν. Για μας πάνω, μόλις πήραμε την Ελλάδα, στον πρώτο χρόνο δάνειο πήραμε. Άστε ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα. Α, μπράβο. Τι έμπρεβο. Τι ωραία που τα λέω. Τι έμπρεβο. Λοιπόν. Πλακωθήκατε μετά, κάνετε 300 εμφυλίους. Έτε σε μετά. Πλακωθήκατε. Τι δεν κάνατε, πλακωθήκατε. Εσύ δηλαδή από τι γενιά πρέπει. Εγώ είμαι εναντίον των εμφυλίων πολέμων. Και εγώ είμαι εναντίον. Όλοι είναι εναντίον. Αλλά όλοι είναι εναντίον. Όλοι είναι εναντίον. Κι όμως γίνανε. Ωραία, πάμε σε άλλα θέματα. Παρακάτω. Ωραία. Αυτό το είπαμε, εγώ είμαι αντίθετο. Μπορείτε. Ποδοσφαιρικά έχει κάτι να πει. Άμα το συζητήσουμε, βέβαια, ό,τι θες. Είπα, ό,τι θες. Πολλά θέματα. Ναι. Εθνική είδες καθόλου. Εθνική τι να δω. Όχι, δεν είδα. Δεν είδα. Θα τη δω σήμερα. Θα τη δω σήμερα με τη Βοσνία. Σήμερα και ενδιαφέρον, νομίζω. Και γι' αυτό ακριβώ θα κάτω. Εδώ, εγώ έπαιξα 2-0 σκόρ τη Βοσνία, έπαιξα 2-3 γκολ και άσωσε ένα άλλο. Τρία δελτία. Παίξτε διπλό, 0-2. Καλά, εντάξει, παίξτε διπλό. Ξέρετε εσείς. Χρυσαυγίτες θα πάνε να κάνουν μαγκές εκεί στη Βοσνία. Γιατί στο Καραϊσκάκι κάτι μαγκές κάνουν. Θα πάνε τώρα ή θα στείλουν τον τροπετίστα, του κάνουν του λούμι στο ξύλο. Δεν έχει τηλέφωνο. Ρωτάω γιατί αν του πάρω τηλέφωνο. Χρυσαυγίτες τι έγινε. Αθηναίοι Χρυσαυγίτες εκεί στο Καραϊσκάκι, στη Θύρα 7. Κάτι μαγκές κάνατε. Ελλάδα-Βοσνία, κάτι τσαμπουκάδες κάνατε. Στη Βοσνία θα πάτε. Πού να πάτε στη Βοσνία. Που να πολεμήσουμε με τους Τούρκους. Οι πρώτοι που θα φύγετε θα είστε εσείς εκεί κάτω. Πού να πάτε στη Βοσνία. Θα πάει ο τροπετίστας και ο γαλανόλευκος, πώς το λένε, γλάρος, πώς το λένε, φάρος, πώς το λένε. Θα πάνε εκεί οι φλόροι του γαλανόλευκου φάρου με τα μαγουλάκια τα ωραία. Θα έρθουν οι κανίβαλοι, οι πατριώτες της Βοσνίας, θα γίνει το άλλο να δεις. Θα πέσει κανένα κλωτσίδι, γιατί θα βγει και δυνατό το μάτς. Αν ο διαιτητής είναι λίγο μαλθακός, θα πούμε με τις κάρτες, οι φλόροι οι Έλληνες σου λένε, τι ακάλω εγώ τώρα να παίζω για την εθνική. Ας τα ποδαράκια μου, μπας και μας σκοτώσουν εδώ πέρα. 2-0 το σκορ. Θες να το παίξουμε παρέα. Γουστάρεις να κάνουμε ένα συνεταιρικό δελτίο. Όχι, δεν συμφωνώ με το σκορ. Α, δε, πω, ένα 0 είναι, πόσο. Πιστεύω ότι ξεκινάει από το 0-0 το παιχνίδι. Δεν ξεκινάει. Καλά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. 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 Ναι. Ωραία. Θέλω να τη δω καλά την εθνική. Καλά, καλά. Προχωράει και μετά θα. Ναι, ναι. Και γενικά τα εθνικά συγκροτήματα θα δεις ότι. Με τον Τουρμισάκη το ΖΕΚΑ θα τη δει στην εθνική. Παίζει ο Τουρμισάκη. Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου. Με ποιο θα το δει, με το Δόνι σεντερφόρ. Με όποιο παίζει. Ολόκληρη Ελλάδα το Δόνι έχει σεντερφόρ.
Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ λίγο. Σε ποια ομάδα παίζει ο Δόνης? Που πει Στουτγκάρδη. Πώ την είπε? Στουτγκάρδη. Ολόκληρη η Ελλάδα, το Δόνη σεντερφόρ έχουμε. Ένα περιφερειακό σεντερφόρ. Ένα περιφερειακό σεντερφόρ. Θα βάλει το κουλούρι. Ποιο κουλούρι θα βάλει στον πάγκο θα τον έχει. Η κατάντια σα είναι ο Κουλούρη και ο Δόνη να σεντερφόρ στην Εθνική. Αυτή είναι η κατάντια σα του 2004. Τα παραμύθια του 2004 με του γκαγκάτσιδε. Καταστρέψατε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και τώρα λέει να πάρει το κουρμπέλι, λέει, το ελληνικό στοιχείο. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Πάρει το κουρμπέλι, το παλτό. Το παλτό, το κυλίμινα που με πάει ο Πάου. Και αντί να το πάρουν με τι κλωτσιέ, κάνει γκάλοπ άλλο. Τι γκάλοπ κάνει, δε κουρμπέλι. Πρέπει να είσαι στο αεροδρόμιο, επόμου, τα όπλα ο Μπούζος μαζί με τους παοκάρχες. Ποια κουρμπέλι βρε τώρα. Το κουρμπέλι άμα τον πάω στον Άρη δεν θα παίξει βασικός. Το κουρμπέλι άμα τον πάω στον Πανιόνιο άμα παίξει. Ποιο κουρμπέλι ρε πάτε να πάρετε ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε, τα μάτια μας δεν τα σκέφτεστε, τα ματάκια μας θα πούμε. Που έχουν αρχίσει και σακουλιάζουν από τα γεράματα ρε. Δεν τρεπόσαστε λίγο. Το κουρμπέλι. Παίζει λέει και στόπερ. Ναι. Θα φύγει ο Βαρέλα να πούμε και ο Κρέσπο και ο Ιγνασόν να πει ο Κουρμπέλης τρίτο στόπερ. Σαν να τι παίζετε ποτέ και με τρίτο στόπερ να τον έχετε. Δεν τρελαθεί ρε. Έχετε χαζέψει ρε. Έχετε πιει το νερό της αμάθειας της ποδοσφαιρικής ρε. Καταρχήν έχω μια απορία. Μια έχεις μόνο. Ναι. Για λέει. Οι παοξίδες δεν λένε ότι όσοι δεν μας θέλουν, δεν μας γουστάρουν, μας βρίζουν, μας στείλουν. Τι παίρνει τη μεταλλική φωνή, είναι κόκκινη. Είπε τίποτα, κάνα κιλό και τρία κιλά τσίπουρα. Τι είναι αυτή τη φωνή, τι μετάλλογη είναι αυτή. Οι παοξίδε λέω. Δεν λένε ότι όταν κάποιο του αγνοεί, ναι, του φτύνει, του γράφει, ναι, ότι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί. Ανάλογα. Όταν ο Κρουμπέλη πέσει. Και ο Βιερίνια έχει μαλώσει. Ένα λεπτό. Και ο Βιερίνια, έλεγε ο κοντό ο Σαββίδη, ο Γιωργάκη, δεν ασχολούμαστε με το βίντεο, ήρθε και έπαιξε και μπαλάρα. Άλλο από το δεν ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαι, λέει. Με δεν το δεν... Βγήκε η Βάσο πριν τρία χρόνια και λέει. Επικοινωνιακό είναι. Άσερε, ούτε καν λέει μα πήρε τηλέφωνο κανένα. Παραπονέθηκε. Άστα τώρα, δεν τα λένε. Πιέ το νεράκι τώρα. Άτε. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Κρύο είναι για το ζεστό, τι, για το γάργαρο νερό. Από πού είναι, από το Αραράτ το πήρε, δεν πούμε. Λέγε, ρε. Λέγε, σ' ακούω. Μόνο του μιλάει. Μόνο του μιλάω. Τι να κάνω, τρεις μέρες για να μιλήσω. Εγώ τα αγαπή τότε. Μπράβο, Γρηγόρη. Όχι, έχω πρόταση από τσαμ τώρα και θα έρθει και θα κάνει. Ναι. Λοιπόν, αποφάσισα να μείνω στον Παναθηναϊκό. Τώρα το ηθικό κομμάτι εσύ πιάνει. Όχι, το ποδοσφαιρικό. Όλα. Όλα. Όλα τα πιάνει. Όλα μαζί. Ωραία. Γιατί τώρα να ακούσω κανένα πάω ξύλο. Μου θυμίζει. Ναι. Όχι τόσο πολύ την περίπτωση του Λιμπερόπουλου. Τώρα θα έρθει ο Λιμπερόπουλο. Αύριο θα έρθει ο Λιμπερόπουλο. Το Τσιρίλο τον πήρανε όμω. Μισό λεπτό. Ναι, μετά δύο χρόνια. Λοιπόν, πόσο καιρό, ναι, παρακαλυτό λέει. Μη. Μα ακούν παιδιά στο ταξί. Μη. Το πολύ το κελέσιο το βαριέται και ο παπά. Άστο να πα. Λοιπόν, ναι, του είπατε τώρα, τον είπατε μια φορά, δεν θέλει. Μισό και θέλει. Ναι. Συγγνώμη, ρωτάω. Ναι, σωστά. Ο Πάοκ πήρε έναν Σουηδό χαφ, ο οποίο τραυματίστηκε. Ποιο πήρε? Το Βέρμπλουμ. Φύγατε 128. Αυτό είναι κάτι άλλο. Παρακάτω, λέει. Πήρε τον Ολιβέιρα. Τι πήρε? Τον Ολιβέιρα. Δεν μας λέει και πολλά. Πήρε και τον Σέρβο. Ποιο Σέρβο? Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Ναι. Φίλια τρίτμο. Πήρε. Και άλλο χαφ. Ναι. Όχι. Πήρε μέτριους. Θα πάρει και άλλο μέτριο. Δεν παίρνει χαφ που κάνει τη διαφορά, αυτό να πεις. Μισό λεπτό. Ναι. Θα φτάσουμε εκεί. Α, λέω πήρε χαφ. Ναι. Πήρε τρεις. Και πάει και για τεταρτό. Πήρε τον Κουρμπέλ να παίξει στους ομίλους του Champions League. Θα κρεμιστεί η τούμπα πριν έρθουν οι φαγάνες. Με τι εμπειρία. Άντε, Ολιβέιρα έχει και μια εμπειρία. Εντάξει, Ολιβέιρα, εντάξει. Έχει και μια εμπειρία. Δεν μου λες τώρα. Ο Κουρμπέλης. Ναι. Είναι ταχύς. Όχι. Είναι τεχνίτης πολύ. Μέτριος. Έως κακός. Κακός δεν είναι. Ψηλός πολύ. Όχι. Κοντός. Όχι. Δηλαδή τι είναι. Ένα φαΐ, αλάτι δεν έχει, μπούκοβο δεν έχει, πιπέρι δεν έχει, το τρως επειδή δεν έχεις να φας άλλο φαΐ. Φαΐ είναι αυτό, μια, δυο, τρεις, θα καταντήσει να πούμε, θα κάνεις έμετο να πούμε. Τι είναι αυτά κουρμπέλης τώρα. Άντε ρε, σταματήστε τις ιστορίες, λυπηθείτε τα μάτια μας και να ξέρετε ότι δεν τρώμε κουτόχορτο να πούμε, εμείς. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Ούτε κουτρόχορτο. Κουτρόχορτο τρως. Εσύ. Ναι. Άσε, εγώ άσε. Καθηγητής. Άσε. Με έδρα. Με έδρα. Στην κούτρα δεν πιάνεσαι εσύ. Εσύ ο Κιμπόκο και ο Αλέξανδρος στην κούτρα δεν πιάνεστε. Δεν πιάνεστε. Η εκτίμησή σου είναι τρομερή, δηλαδή. Ναι. Ειλικρινά. Εκεί σε κατατάσσω. Το δείχνεις. Έλα, τράβα άλλα θέματα. Έχει άλλα θέματα. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ δόρυβο κάνεις όταν πέφτεις. Μπράβο, Γρηγόρη. Να το ξέρεις. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, πολλά θέματα έχει. Α, την ήττα του Ηρακλή από τον Καραϊσκάκη. Ποιος ασχολείται με τον και την απόλυση του Ρόκα. Εσύ γάτα. Λοιπόν. Ποιος ασχολείται. Ποιος ασχολείται. Ποιος ασχολείται. Ο Ηρακλής είναι λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού.
Και το πολύ πολύ να πες, ποιος θα στεναχωρηθεί. Δεν είναι θέμα. Σιγά μου, ρε. Τι β' τι γάμα. Δεν έπεσε ποτέ και θα πέσει στα χέρια. Γιατί θα πέσει στα χέρια. Του Αμερικανού και του Θοδωρή. Ποιο Αμερικανού, μούτρα Αμερικανού είναι αυτό. Γιατί το θέμα είναι εκεί. Ο άλλο από τι δυτικέ συνοικίε, σαν τον Ινδιάνο εκεί. Α σε καημένε τώρα με τον Ηράκλειο. Ο Τουτζιάρη, ο Στίβ βγαίνει εδώ, τι μιλάει. Ο Τουτζιάρη. Ναι, ο Στίβ, τι είναι ο Τουτζιάρη. Διοίκηση. Ναι. Τι διοίκηση, έχει λεφτά πληρώνει. Άμα το γυρίσει ανάποδα, πέφτουν 10 ευρώ, α πούμε. Για πλάκα. Δίνει. Για πλάκα. Έχει δώσει λεφτά. Για πλάκα. Ωραία, σε ακούω. Δίνει λεφτά ο Κουτουζιάρης. Για πλάκα σου. Βράσε τώρα τον πάρο. Για πλάκα σου. Δίνει λεφτά. Δεν είπα ότι έδωσε. Λέω έχει για πλάκα. Ένα φράγκο έχει, είναι από αυτού που κρατήσαν λεφτά σου. Βράσε με τι έχει. Όταν δεν ξέρει, μην μιλά. Όταν δεν ξέρει. Δεν λεφτά στο Ηρακλή, έχει δώσει 10 δραχμές. Να πάρει και να πει. Είμαι εγώ, κομμάτι του Τουτζιάρη. Δεν θα το στηρίζει όμω. Φυσικά. Ρε Τουτζιάρη. Έχει οικονομική ευθύνη. Ρε Τουτζιάρη. Πάει κάτω προπονητή, ρε, αφού είναι εύκολα τα πράγματα που βρίζει τον προπονητή και στηρίζει τον Θεοδωρίδη. Κλίκα του Θεοδωρίδη εκεί πέρα. Βγαίνει και τεμπραπανητή για δικιά. Τι δικαιώθηκε, ρε. Έχει προπονητέ έχετε αλλάξει. Παράγοντα του Ηρακλή ο Τουτζιάρη. Ωστή, ρε. Δεν κατάλαβα. Τεχνογνωσία έχει. Δεν έχει. Τι έχει. Προπονητή έκανε. Μάνατζερ έκανε. Καμιά ακαδημία πήρε να προπονήσει. Γυναική ομάδα τίποτα. Τι, ω τι πήγε εκεί. Ως τι πήγε. Άσχετο. Εσύ σχετικό και αυτό τον άσχετο. Είναι άσχετο, είναι, ναι. Ποια είναι η βοήθειά του στον Ελλάδα. Επειδή είπε ότι πρέπει να φύγει. Ναι, ρε, πιάνε. Ωστή. Είπε ότι πρέπει να φύγει ο Ρόκα. Ναι, και. Και τον κράξανε και τώρα τον διώχνουν τον Ρόκα. Και τι έγινε. Δικαιώθηκε ο Τουτζιάρη τώρα. Ρε Τουτζιάρη, κάνε τον προπονητή, ρε. Πάει κάτω προπονητή, α δει τι ωραία που είναι στον Ελλάδα εκεί πέρα. Αυτό πήγε να κάνει. Α σε μένα, γιατί η κότσια να το κάνει. Ο Κατσιαμπή η κότσια να το κάνει. Φοβούνται. Ο Κατσαμπής δεν είναι εκεί. Εντάξει, σηκώθηκε. Το αν σηκώθηκε, παραιτήθηκε. Έλα, τελεία, άσε τον Ηρακλή εκεί. Σε κράζει, ο Μουχαλής λέει, λύσαξες με τα Fiat. Θα κάνεις μια βόλτα λέει και μετά δεν ξανακατεύεις. Ναι, χασάπης πράγμα, γορίλας με Fiat 500. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ρε φίλε. Δηλαδή τώρα να είσαι χασάπης, χασαπαράς να πούμε. Και να πας σε ένα ραντεβού ας πούμε των χασαπάδων. Να κάνει ας πούμε οι χασάπηδες, να κάνουν ας πούμε, πώς το λένε, εκλογές. Να βγάλουν τον αρχιχασάπη των χασαπαρέων. Και να πάει με το Fiat 500. Εγώ δεν έχω, μα είναι δυνατόν, δεν έχω δει το αυτοκίνητο, δεν ξέρω πώς Fiat 500. Είναι. Δεν το ξέρω καν. Μα Fiat 500 είναι να οδηγάει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Μαριμέλα. Βρε δεν το ξέρω. Βράσε αφού με αυτό του αρέσει. Με τι να του αρέσει. Πάμε σε διάλειμμα τον ακούω κιόλας. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδάρα Στέργιο, Πετκανίτσα, αδελφών 109 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλάζερ. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριέ, ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Και να σου πω και το τελευταίο, γιατί να μην το κουράσουμε. Άμα θέλει ο Σαββίδης να βοηθήσει τον Αλαφούζο, α μα το πει να πούμε να ξέρουμε, να πάρουμε το παλτό εδώ πέρα, να τελειώνουμε. Α. Άμα θέλει να τον βοηθήσει τον Αλαφούζο, ο φίλο του Σαββίδη. Και να σώνει τον Παναθηναϊκό για να του δίνει ενέσεις. Καλά κάνει και το κάνει. Αν μα ζαλίζετε τώρα τον Κουρμπέλη, πείτε μα, θέλω να βοηθήσω τον Αλαφούζο ο κύριο Σαββίδης, να τελειώνουμε. Το είπε. Το Κουρμπέλη. Αυτό που μίλησε είναι για την ίδια Μπαρούφα. Κανένα Μελισανίδη δεν έδωσε το έργο στον Κόκαλη. Έγινε δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό από την περιφέρεια Αττικής. Και προσφορά τη Ιντρακάτ ήταν η πιο φθηνή με έκπτωση 45%. Μη θίγει θέματα που δεν ξέρει. Μια χαρά τα ξέρω από μέσα για πέρα. 123 ευρώ. Α το παραμύθι. Έχω μια ένσταση. Πώς μπορεί να κάνει η περιφέρεια διαγωνισμό για ένα έργο το οποίο το κάνει η ΑΕΚ μόνη της. Ναι. Με δικές εταιρείες. Τι. Άλλο οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Για πέστα εσύ που τα ξέρεις. Άλλο οι ιδιωτικές εταιρείες. Δομικών υλικών εσύ. Για πέστα. Καμία ιδιωτική εταιρεία δεν κάνει. Μπορεί να παίρνει προσφορές. Έτσι. Δεν κάνει διαγωνισμούς. Άντε μπράβο. Πες του τα εσύ. Δεν ανήκει στην περιφέρεια Αττικής στο γήπεδο. Άντε μπράβο. Η περιφέρεια Αττικής έδωσε τα 20 εκατομμύρια. Παντελώνει. Παντελώνει. Λοιπόν. Τώρα, αν η ΑΕΚ ζήτησε προσφορές και υπήρχαν προσφορές, όχι όμως με τη μορφή διαγωνισμού και πήρε την καλύτερη από την εταιρεία του κ. Κόκαλη, είναι κάτι άλλο. Τη δημόσιο διαγωνισμό δεν μπορεί να κάνει διότι. Τι υποχρέωση είχε ο κ. Μελισανίδης παλαιότερα. Δεν έχει σχέση η περιφέρεια Αττικής. Ναι. Εξηγώ το φίλο. Γιατί... Ναι, μπορεί ο φίλος να είναι μικρός σε ηλικία. Να μάθει λοιπόν. Καλώς είναι, δεν κακό. Εντάξει, ναι, δεν λέμε όχι. Απλά εξάκι είναι φανατικό. Δεν με νοιάζει ρε τι είναι το εξάκι. Δεν μπορεί τώρα. Και κάτι άσχετο. Έμαθες τι έγινε. Μην πετάζεσαι ρε κόκκινε. Έμαθες τι έγινε στην κηδεία. Μην πετάζεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Αποθέωση καπετάνιο. Μην πετάζεσαι. Μην πετάζεσαι. Πετάγεσαι. Πετάζεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Εσύ ζητάζεσαι. Ρε κόκκινε, μην το πας από το ένα θέμα στο άλλο με την έκθεση λοιπόν, να πούμε. Τελειώσαμε το θέμα. Δεν τώρα. Τελειώσαμε.
ξέρει τι υποχρέωση είχε ο κύριος Μελισσανίδης το 1996 στον κύριο Κόκαλη, αυτός που στέλνει το μήνυμα. Την ξέρει, δεν την ξέρει. Ξέρει για ποιο λόγο έφυγε ανέμακτα από την ΑΕΚ, σαν παράγοντες εννοώ, ο κύριος Μπάκεβιτς και πήγε στον Ολυμπιακό. Γιατί έκανε την πάπια η ΑΕΚ. Τα ξέρουν ή δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν. Πάμε παρακάτω. Τον Κέρμιτ βγάζα τότε. Ξέρουν πως πήρε ο κύριος Μαρινάκης τον Ολυμπιακό από τον Κόκαλη. Αν του βρήκε κάποιο μεμπτό εκεί με κάτι πλαστά εισιτήρια και του την, τον έκανε μπούκα επειδή δεν τα λένε οι Αθηναίοι, δηλαδή πρέπει να σιωπήσουμε κι εμείς. Τα ξέρουν αυτά αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα ή δεν τα ξέρουν? Προφανώς όχι. Ξέρουν αν η Eurobank πήρε ένα φράγκο από το δάνειο που πήρε το Καραϊσκάκης, θα πούμε. Σεντ δεν πήρε η Eurobank. Η Eurobank όμως και η Eurobank. Και λαβερδιάδη στη μέση και πολλά. Τα ξέρουν αυτά οι Αθηναίοι που στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα σας στην Αθήνα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ναι. Κόκκινο τώρα που έφυγε ο Ρόκα, ποιος θα έρθει? Ο Μαρούλης θα έρθει τώρα που έφυγε ο Ρόκα. Είναι η ομάδα λέει που έχει το ρεκόρ με τις περισσότερες αλλαγές προπονητών. Όποιος πάει προπονητής τώρα, όνομα θέλει ξύλο στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή πρέπει να πάει προπονητής 30 ετών. Ραφαήλ, διάβασε κάτι, σε παρακαλώ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που γράφει με την πραγματικότητα. Ναι, γιατί έγραψε? Γιατί το... Ότι γιατί... η Εκκλησία αφόρησε την Επανάσταση. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν την αφόρησε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν την αφόρησε την Επανάσταση. Ξέρω ότι είναι αβολεμένη σαν εταιρεία τότε με την Τουρκοκρατία. Και η Επανάσταση δεν έκανε η ίδια. Οι άλλοι την κάνανε. Σε αυτό αυτά τα ξέρουν. Κάποιοι παπάδες όμως, μεμονωμένοι, παλικάρια, τυχωθήκανε. Όχι όμως, πώς τα λένε ρε παιδί μου, όχι σαν εταιρεία, δεν τυχώθηκε. Η Εκκλησία σαν εταιρεία δεν τυχώθηκε στην Επανάσταση. Έκανε πίσω. Που ήταν αβολεμένη. Απ' την άλλη μεριά όμως υπήρχαν κάποιοι μεμονωμένοι ιερείς, οι οποίοι περάσαν και στην ιστορία και καλά κάναν και περάσαν στην ιστορία σαν μεμονωμένοι ιερείς που ήταν συγκλονιστικοί. Πάμε παρακάτω. Και κλείσε το αυτό εδώ, αυτό τον καρκίνο. Παφ πουφ. Εντάξει, δεν μπορώ να το μυρίσω. Ναι. Άμα ο Λουτσέσκου λέει θέλει Κουρμπέλη να πάει στην Μπεσίκτας και να τον πάρει εκεί μαζί με το Λιμνιό. Δεν θέλει ο. Μετριότητα στον Πάοκ, ναι. Πάει για Ντάμπουλ και ο Μίλου Σουρού, δεν χωράνε. Μπράβο. Επαναλαμβάνω. Θέλει να βοηθήσει κατά την άποψή μου και τις πληροφορίες μου ο κύριο Σαββίδη τον κύριο Αλαφούζο. Πρέπει να βρει έναν τρόπο. Δεν μπορεί να του πει πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ, 2-3, να σε σώσω. Θα πάρει τον Κουρμπέλη. Όπως είχατε τότε με τα μόλτο τα κουρασάν, σας παίρνανε τους Χριστοδουλόπουλους, θα παίρνετε εσείς τους άλλους. Έλα. Τώρα εσείς έχετε τα λεφτά, οι άλλοι δεν τα έχουν. Έτσι άλλαξε να πούμε. Το πορτοφόλι άλλαξε να πούμε από τη μία μεριά πήγε στην άλλη. Τα λεφτά πήγανε εδώ πάνω, οι άλλοι δεν έχουν. Έτσι είναι. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά, έτσι γίνεται. Παίρνει τον Κουρμπέλη ο άλλος για να σώσει τον άλλον. Όπως τα μόλτο σώναν τους άλλους εδώ πάνω. Το εκείνο το διάστημα, πριν από 10-12 χρόνια, την προσαβίδια εποχή. Γρηγόρη, μια ρατζίκη, μια πατάτη και 5 προπονητές στα φιλιά μου από ασπρόμαυρο Τρονχάιμ. Τρολαρί και καλά κάνει. Πού είναι τον Τρονχάιμ? Το Τρονχάιμ. Ναι. Σκέψου. Εσύ σκέψου, εγώ σε ρωτάω. Εσύ. Σκέψου, έχει και γήπεδο. Ποια χώρα είναι το Τρονχάιμ? Γερμανία. Στη Γερμανία. Νορβηγία, συγγνώμη. Στη Γερμανία ή στη Νορβηγία? Τον Τρονχάιμ, να πούμε. Νορβηγία. Νορβηγία. Κόκκινε, πες μας τι γίνεται με τον Ηρακλή, μόνο εσύ γνωρίζεις. Ναι. Παιδιά, δεν είναι μόνο εγώ γνωρίζω. Δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι άνθρωποι που διοικούν τον Ηρακλή. Οι ίδιοι είπαν ότι έχουμε διοικητική ανεπάρκεια. Οι ίδιοι είπαν ότι έχουμε κάνει λάθη εκεί. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, οι ίδιοι βολεύονται αν δεν περάσει η τροπολογία. Για να πέφτετε εσείς κατηγορία, πάτε γάμα εθνική. Όχι, δεν μπορεί να πέσει ο Ηρακλής. Δηλαδή θα είναι. Γιατί δεν μπορεί? Θα πρέπει να βάλει τα χεράκια του, να βγάλει τα ματάκια του. Γιατί? Αν το κάνει, μπράβο του. Γιατί δεν μπορεί να πέσει, δηλαδή. Αγωνιστικά δεν μπορεί. Γιατί για δεν μπορεί, η ομάδα είναι που ξέρω δεν μπορεί να πέσει. Ναι. Αν του καταφέρει, μπράβο του. Λες, θα είναι κατόρθωμα. Ναι. Θα πρόκειται. Άμα πέσει, θα πείτε ότι σα ρίξαν οι άλλοι, φταίνει οι άλλοι, τι θα πείτε? Όχι, ρε, καμία σχέση. Ποιο θα πείτε, φταίμε εμεί? Φταίει ο Σαββίδη, ποιο θα πείτε? Το ΣΥΡΙΖΑ τι? Σήμερα βγαίνω και σου λέω. Ναι. Ότι αν πέσει, λέμε. Φέτος αυτά που έχουν γίνει δεν υπάρχουν ξανά. Μάλιστα. Δεν έχουν ξαναγίνει. Μάλιστα. Γι' αυτό ρώτησα τον Τζιάρη, ως τι μιλάει. Είναι παράγοντας. Είναι τεχνικός διευθυντής, δίνει τη γνώση του. Βάζει λεφτά. Τι κάνει ο άνθρωπος? Γιατί δεν τον παίρνει σε ένα τηλέφωνο? Γιατί βγαίνει, ως τι βγαίνει δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι στη διοίκηση. Αν βγαίνει ως παλέμαχος ποδοσφαιριστής, πολύ ωραία. Αν βγαίνει ως διοίκηση, ποιο είναι ο ρόλος του στη διοίκηση? Τι κάνει ακριβώς? Σαν παλέμαχο το σεβόμαστε, θα παιχταράσε, εμένα μ' άρεσε. Σαν παίκτης.
και καλό σεντερφόρ και έξυπνο και πασαδόρο και γρήγορο και τεχνίτη και όλα αυτά. Τώρα ω τι μιλάει, ω παράγοντα ή ω παλέμαχο, θα ξέρω. Ω παράγοντα. Ω τι παράγοντα, τι κάνει δηλαδή. Μάθε ποιο. Εσύ να με πει, τι να μάθω. Μάθε. Τι να μάθω. Παράγοντα του Ηρακλείου, ο κύριο του Τζιάρη. Τι ακριβώ κάνει, ποια είναι η ιδιότητά του. Χρόνια πολλά στον Άρη, 105 χρόνια. Άλλο λέω. Θα να κούκουρτα, άλλα του λέω, άλλα με απαντάει αυτό. Διαβάζω μηνύματα εγώ. Διαβάζει μηνύματα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Θες να μην μιλάω. Όχι, σε ρωτάω στι και με διαβάζεις μήνυμα εσύ τώρα. Ως διοίκηση, το τι ρόλο παίζει τη διοίκηση. Δεν ξέρεις τι ρόλο. Πάρε τηλέφωνο. Ομάδα σου είναι, δεν ξέρεις. Εγώ να πάρω τηλέφωνο. Άμα δεν ξέρεις εσύ τι ρόλο βαράει ο καθένας στη διοίκηση, τις άλλες ομάδες πώς θα μάθεις να πω. Και κλείσω αυτό το βρωμό τσιγάρο εδώ μέσα. Δεν είναι τσιγάρο. Τι είναι αυτό. Δεν είναι τσιγάρο. Θα φάω κανένα δύο τόνους φασόλια και θα σου έρθω μέσα, θα κλειδώσω την πόρτα, θα λιποθυμήσεις, το λέω. Απόλαυση, υπόλαυση για μένα. Για σένα δεν θα είναι απόλαυση. Και για μένα, μια χαρά θα είναι. Ναι, εντάξει. Δεν έχω τίποτα. Δεν μπορεί να σέβεσαι ότι ο άλλος δεν μπορεί να αναπνέει το. Σεβαστό και θέλω. Θε να βγάλει καρκίνο στο πνευμόνι. Εγώ δεν θέλω. Τέρμα. Εγώ θέλω να πάω από γεράματα. Μπορεί να πεθάνει από καρκίνο μόνο. Το είπε τελείω. Κάτι, τι κλείσει τώρα πούμε. Λοιπόν, Γρηγόρη, το γήπεδο είναι ιδιωτικό. Η υπογειοποίηση όμω είναι ιδιωτικό έργο. Τι είναι, λέει. Α τα λέει τα παραμύθια τώρα. Έπρεπε να βρουν έναν τρόπο, α σα δώσουν 20 εκατομμύρια. Υπογειοποίηση τώρα. Α το παραμύθια. Όχι, μου λέει ότι η υπογειοποίηση. Ποιο το λέει, μωρέ αυτό. Ένα φίλο. Και τι, επειδή το λέει ο φίλο τώρα, δηλαδή δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Υπογειοποίηση. Ποιο αμύθι μπορεί να κάνει εδώ ένα έργο και του δώσει πατουλίδι με τον, τον Τσιτσικώστα. Αυτό... Υπογειοποίηση 30 εκατομμύρια. Α. Τι α πούμε δηλαδή ότι. Άλλο αυτό που λες. Για εξίδες τι θα πούνε. Ότι κάνετε υπογειοποίηση ή τα πήρατε από την περιφέρεια. Για πες μας τι θα πούνε. Τι άλλο θα πούνε. Αυτό που λες εσύ και άλλο αυτό που λέω. Υπογειοποίηση. Βλακίες λοιπόν, τώρα. Μισό... 200 εκατομμύρια χρέη συν 20 εκατομμύρια αυτό. 280. 280. Υπογειοποίηση. Δεν πληρώνουμε ΦΠΑ. Ο άλλο ο χοντρομπαλάς ο Νικολαίδης δεν πληρώνω ΦΠΑ. Έγινε σαν το γέρο 45-46 χρονών, σαν 80 χρονών έχει γίνει από το φαΐ. Έτε να καθείτε, σήμερα είμαι με τι να πω δηλαδή, έχω επιβδίσει να πούμε, από τις πανελάσεις, μέχρι να πούμε τον Κουρμπέλη, μέχρι να πούμε την ΑΕΚ με τα 200 εκατομμύρια και την υπογειοποίηση, μέχρι τον Κόκαλη και τον άλλο τον Μαρινάκι που τρώγονται να πούμε δεν πλήρωσαν φράγκο στη Eurobank. Μια μέρα σήμερα να πούμε, τρίτη κουτσοβδομάδα. Άλλα θέματα λέγες, ακούω. Ο Ηρακλής. Τι έγινε, τι είπατε. Τι να πω ρε, είσαι τόσο αντι-Ηρακλή. Δεν κατάλαβες τη μεγαλοψυχία του Ηρακλή χτες. Τι έκανα λέει. Πήγε ο Ηρακλής χτες, έπαιξε προχτές μάλλον τον Καραϊσκάκη. Ναι. Και θέλατε να κερδίσει. Εθνική επέτειο 25 Μαρτίου θα κερδίσει τον Καραϊσκάκη. Ποιος είναι ο Καραϊσκάκης. Απ' τους ήρωες του 21. Πλάκα μου κάνει. Α, το θα μαυρώσει τώρα την επέτειο. Α, το χιούμορ. Είναι ο Ηρακλής, είναι μεγαλός. Α, πα το χιούμορ. Έτε χιούμορ και τέτοια. Α, το χιούμορ. Άντε ρε τώρα και φάει. Πόσες μέρες έχετε να βάλετε γκολ, ε? Πόσες μέρες. Πόσες αγωνιστικές έχετε να βάλετε γκολ. Στα τελευταίες 5 αγωνιστικές πόσα γκολ έβαλε ο Ηρακλής που θέλει να σωθεί. 5 μάτς πόσα γκολ έβαλε. Θα σωθεί, ρε, μη στεναχωρίες. Πώς θα σωθεί, αφού άλλος πέθανε ο Περόν. Θα σνα. Σιγά. Πέθανε ποδοσφαιρικά, δεν πέθανε. Αν πας 35 χρονών θλάση και έχεις και βαρύ κορμί δυνατό σαν το Περόνι, πέθανε. Λέγε, άλλο. Γρηγόρη μου κάνει λάθος, απαντάει ο φίλος. Ναι. Το έργο αφορά την υπογειοποίηση εκτός γηπέδου. Άντε και εκτός γηπέδου, έχει σημασία. Άντε. Και δημοπρατήθηκε από την περιφέρεια η οποία θα το επιβλέψει και θα το πληρώσει. Αυτό το έργο δεν το φτιάχνει η ΑΕΚ. Με δημόσια έργα ασχολούμαι και εγώ από το 90. Όχι, αν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, αν είναι ξεχωριστό πράγμα. Ξεχωριστό από το γήπεδο η υπογειοποίηση και οτιδήποτε άλλο γίνει σε αυτό, εκεί δεν επεμβαίνω. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι το γήπεδο. Ποιος θα κάνει έλεγχο, ποιος θα κάνει έλεγχο, αν αυτά τα λεφτά θα είναι για την υπογειοποίηση, ποιος θα έλεγξει τα έργα, ποιος θα έλεγξει. Ελεγκτικός μηχανισμός, ποιος θα είναι. Εκεί είναι η περιφέρεια. Ποια είναι? Περιφέρεια. Α, οι ίδιοι θα το έλεγχουν. Αυτοί που δώσαν το. Τρίχες. Δεν πιστεύω τίποτα. Εντάξει, καλά κάνει. Καλά κάνει. 20 εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Εγώ φώνασα για τα ρεύματα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Τα 11 εκατομμύρια που από 50 γίνανε 11. Και αφήσω την ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Και αφήσω τον Ολυμπιακό που δεν έχει δώσει φράγκο στη Eurobank. Δεν κατάλαβα. Εδώ τον Άρη και τον Ηρακλή του είπαμε λεπρούς. Και αφήσω την ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Άλλο. Τι άλλο. Μικρό ή μεγάλο. Για τον Κουρμπέλη τα είπες. Για την Εθνική τα είπες. Για τον Απόλλων Πόντου, μήπως κατά λάθος είδε στο 0-0 με την Παναχαϊκή. Ορίστε. Που χάσανε από ένα επαναλυτική οι δύο ομάδες. Αλλά είναι δεύτερο ο Απόλλων Πόντου. Ποιο έχασε πέρα. Δεν το είδα το μάτς. Και η Παναχαϊκή και ο Απόλλων Πόντου. Εντάξει. Εντάξει.
Κακό παιχνίδι, χωρίς πολλές φάσεις, εντάξει, με δύο χαμένα πέναλτι. Τον βλέπεις να μπορεί να ανέβει? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν το βλέπω. Θα αφήσουν ολόκληρη Πάτρα και θα πει η καλαμαριά των 500 και των 250 κατοίκων. Μπορεί η Παναχαϊκή, έχει από πίσω διοίκηση η οποία, γιατί από ό,τι ξέρω ο κόσμος φωνάζει. Δηλαδή η Κέρκυρα, Παναχαϊκή και Καλαμαριά, και θα βγει Καλαμαριά, με τι αβάντα, ποιον αβάντα, ποιον έχει μεγάλο αβάντα, δηλαδή το Μαρινάκι, δεν έχει τον αβάντα. Κυνηγάει ο Μαρινάκης, με το Σαββίδη, τον κυνηγάει ο Σαββίδης. Το Μελισσανίδη που είναι φίλος, είναι τσιγκουναράς ο Μελισσανίδης, πώς θα ανέβει Καλαμαριά. Μακάρι. Αν ήταν φίλοι, θα γινόταν αυτό που έλεγες. Θα υπήρχαν λεφτά. Πώς, γιατί. Δεν θα είχε πέσει η εγγύηση. Σάμαλι είναι τώρα, πώς θα γίνει τώρα. Τι. Ρωτάνε αν έχουμε να πούμε τίποτα για τα 6.000 εισιτήρια που δίνει ο Πανόπουλος στον ΠΑΟΚ. Καλά κάνει και τα δίνει τα 6.000 εισιτήρια. Δεν κατάλαβα, να πουλήσει, θέλει, μαγαζί έχει. Ναι. Άμα το έκανε στο Καφτατζόγλιο, όπως θα φώναζες. Άμα έδινε 15.000 εισιτήρια στο. Το ίδιο πράγμα είμαστε. Το ίδιο πράγμα. Τι δεν είμαστε. Τι είστε. Πώς είναι στην Ξάνθη, 200 και 230 είστε εσείς. Φυσικά. Να πω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Μεσίτη, τον οποίο τον έχω χάσει τις τελευταίες μέρες, τον Γιώργο, τον Πασοξή, να πούμε εκεί στην Παπάφη. Να πω ότι ο Κώστας Παπαδόπουλος, το παιδί που κάνει γυμναστική εκεί μαζί μας στους Ultra Fighters, διέλυσε τον Τούρκο αντίπαλό του και έδειξε ότι αυτός είναι πλέον το καινούργιο αστέρι του kickboxing σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το ξέρω από 9 χρονών το παιδάκι. 5.500 Έλληνες είχε. Ο αγώνας έγινε στη Στουτγκάρδη το Σάββατο και ξεσήκωσε τους 5.500 Έλληνες με τη νίκη του. Οι οποίοι ακούγαν Ραπτόπουλο και Κόκκινο το μεσημέρι, να πούμε, της ίδιας μέρας. Και πήγε ο δάσκαλος να κάπου να ακούσει μουσική και άκουγε εμάς. Και εδώ λέει, με κυνηγάνε αυτοί. Σε ποιο πόλη? Στη Στουτγκάρδη. Τον Τουρκαλά του άλλαξε τα πετρέλαια, να πούμε. Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα ο Τουρκαλάς. Τι διάρκεια, τι τριάρκεια, τι άσου, τι πεντάρκεια, τι σηκώτια. Να έχει υγεία. Τι λόγου, τι. Να έχει υγεία το παιδί. Υγεία να έχει, τύχη να έχει και λεφτά να έχει, γιατί πρέπει το kickboxing να αρχίσει να παίρνουν λεφτά οι αθλητές οι καλοί και να ξεχωρίσει η σαβούρα από την. Από ό,τι μας έλεγε ο δάσκαλος, σε υψηλό επίπεδο παίρνουν λεφτά. Ναι, ακόμα καλύτερα να πάρει. Άρα όσο προχωράει, μακάρι να προχωράει. Το Σάββατο έχει κάτι γορίλο αγώνες, να πούμε. Έχουμε εδώ ένα γορίλα, να πούμε. Είναι αστυνομικός της ομάδας Ζήτα, να πούμε. Ένας γορίλας, ο Γαλάνης. Ένας βόδαρος, άμα σε πιάσει τα χέρια του, σε κάνει αλτίο καπέζι, ένα ωραίο μάτσι, τα 70 κιλά, να πούμε. Ένας βόδαρος, θηρίο. Αυτοί είναι ωραίοι αγώνες, θα πάμε να τους δούμε. Θα σε πάρω και μετά πάμε να φάμε κανένα αρνί, να πούμε, σε κανένα αυτό. Πάμε στο φίλο, στο Μαντζαβί, να μας κάνει κανένα αρνί, καμιά μοσκαροκεφαλή. Τρώσε μοσκαροκεφαλή ή κάνεις, να πούμε, φακέστρος, γιατί ο Πάτερ Αμπακούμ σε είπε να κάνεις αυτό, όπως το λένε. Λέγε ρε, τρως κρέας αυτό το διάστημα, δεν τρως. Δεν μιλάει. Τρώ, ναι. Τρως, εντάξει, ωραία. Παρακάτω. Σαν σήμερα ήταν η μέρα που ο Ηρακλής κέρδισε την Μπέλογκροτ στο κλειστό της Πηλέας. Τι το κάνεις αυτό? Γιατί? Σαν σήμερα το 1821 κερδίσαμε 10 χρόνια. Την Επανάσταση. 10 σαν χρόνια. Σήμερα πριν 50 χρόνια θα πάρει το κύπελλο ο Άρης με τον πέναλτι του Κούδα που ήταν out. Σαν αύριο, να πούμε, καθίστε καλά στη σύγχρονη ιστορία. Χθες έκανα, να πούμε, στη Μαρμίτα έρευνα. Και λέω, είστε περήφανοι ρε όταν ακούτε τον εθνικό ύμνο? Βεβαίως, λέει. Και γιατί λέω είστε περήφανοι? Για τους προγόνους μας. Για τους αυτούς λέω είστε περήφανοι? Όχι, λέει. Γιατί? Εδώ τι? Σου δίνω φωτογραφίες από εκείνο το μάτς. Ναι. Το έχεις ξαναδεί το κλειστό του ΠΑΟΚ έτσι? Το κλειστό του ΠΑΟΚ όχι. Μόνο με τους Ηρακλειδείς το έχω δει. Έτσι το έχεις? Όχι, όχι, όχι. Τι ας πω, ψέματα. Και 10.000 απ' έξω. Δεν ήταν μόνο η μία. Δεν μου λες ρε Γρηγόρη, αυτοί οι 10.000 πριν 10 χρόνια εκεί και άλλοι 10.000 απ' έξω, πού είναι τώρα? Με αυτά που βλέπουν λογικό δεν είναι. Πού είναι τώρα, λέω. Αγανακτήσανε με την κατάσταση, βεβαίως. Σαν σήμερα 10.000 Ηρακλειδείς έστειλαν την ομάδα τους στο τελικό του Champions League. Μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Και άλλοι 10.000 έξω από το γήπεδο. Τι εικόνα δεν εξαγίνει. Είναι τρομερή εικόνα. Κράτα τη να την έχεις στα βαθιά σου γεράματα. 10 χρόνια να τη βλέπεις. Ρε φίλε, θα γίνουν και 20 και 30 και 40 χρόνια, δεν τους ξαναδείς. Ναι. Ναι. 7.000 ήταν στην Πράγα. Ναι, δεν λέω εγώ. Κράτα τις φωτογραφίες να τη βλέπεις. Γιατί μειώνεις τη δυναμική και το μέγεθος. Εγώ δεν τη μειώνω, έχει μειωθεί. Εγώ όταν θα κάνουμε πλάκα, κάνουμε πριν πλάκα. Πριν 10 χρόνια με είπες. Πριν 10 χρόνια θα σου λέγα άλλα. Παραμύθια. Ξέρεις το Μητσιά που λέει άσπρη μαύρη η φωτογραφία. Είχε ένα χαμόγελο χοντρό. Εσύ ήσουν ο χοντρός που χαμογελούσε πάνω. Λέγε, πάνω κάτω. Χοντρό χαμόγελο. Και μόνος του τα λέει, μόνος του γελάει. Ναι. Διάβασε κανένα μήνυμα. Τι ήπιες εχθές, πες μου, γιατί σε βλέπω ότι είσαι χυμένος σήμερα. Πες μου τι ήπιες, αλήθεια όμως. Δεν ήπια τίποτα, δεν κοιμήθηκα απλά. Δεν κοιμήθηκες? Ναι. Το βράδυ? Ναι. Προχθές το βράδυ και ήταν να κοιμάσαι. Καλό κάνει ο ύπνος. Καμιά φορά συμβαίνει. Κάνα μασάζ, κάνα αυτό να κάνεις. Συμβαίνει. Θες καμιά πιτσιρίκα σε τρίβει λίγο, γιατί σε βλέπω να πούμε σε. Συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν θες να συμβούν και. Τρέχεις. Εντάξει. Καταδρέχεις. Εντάξει. Λοιπόν.
Πες στο Φαλακρογόρακα ότι είναι άσκητος και εμπαθής. Ας μιλάει μόνο για μπάλα. Ναι, για ποιο πράγμα είναι. Ο οποίος κάνει δημόσια έργα. Ποιος κάνει? Δημόσια έργα. Ποιος κάνει δημόσια έργα? Ο 123. Τι? Έτσι δηλώνει τουλάχιστον. Ότι κάνει δημόσια κάνει έργα. Δημόσια έργα. Και είμαι άσκητος. Σε τι είμαι άσκητος? Όχι, επειδή. Τι πήρε 20 εκατομμύρια η ΑΕΚ από κάτω το τραπέζι και το φαυτίσει να την υπογειοποιήσει. Εγώ είμαι άσκητος, ρε. Άντε να κάθεις από εκεί πέρα. Σε δημόσια έργα φυσικά είμαι άσχετος. Δεν κάνω εγώ δημόσια έργα. Αυτό. Δεν θα κάνω. Ξέρω όμως τι και σημαίνει. Και με μένα ήταν πολύ εμπαθής στην αρχή. Τον βλέπω στην πορεία. Ναι. Εντάξει, όταν έχει να πει κάτι το λέει. Είναι ο τρόπος που μου μιλάει έτσι. Είναι ο παδός. Καλά εξηγείται. Ο παδός. Απλά, μισό λεπτό. Θα πρέπει να μάθω αν έχει, αν έχει διαχωριστεί το έργο. Ναι. Δηλαδή αυτό θα μάθετε πάνω... εσύ που έχει κάνει δομικών υλικών, να πούμε. Δομικών έργων. Μπράβο στον Τουρσουρίδη τον Γιώργο. Τι μπράβο. Τι έκανε. Βγήκε και δήλωσε ο ΠΑΟΚ χρειάζεται καλύτερο παίκτη από τον Κουρμπέλη. Να, γεια στο στοματάκι του. Να και ένα που δεν γλύφει. Να πω μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Να και ένα που δεν γλύφει. Μ' αφήνει να μιλήσω. Φτάνει το γλύψι. Μ' αφήνει να μιλήσω. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχω μια φιλοσοφία. Εσύ. Ναι. Εγώ έχω δύο φιλοσοφίε. Καλά κάνει. Λοιπόν, όταν να πάρει κάτι. Ναι. Θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι έχει. Χρειάζεται τη θεωρία τώρα. Καλά τα λέει ο Τουρσουνίδη. Είσαι με τον Τουρσουνίδη. Άξιο. Τι άξιο. Άξιο ο λόγο του. Άξιο ο λόγο του. Α, λοιπόν, ναι. Όταν πρέπει να πάρει. Θέλει να πάρει έναν τερματοφύλακα. Πρέπει να είναι καλύτερο από αυτού που έχει. Μάλιστα. Ο Κουρμπέλη είναι χειρότερο. Θέλει να πάρει στόπερ. Πρέπει να είναι καλύτερο. Ο Κουρμπέλη είναι. Πε, θα σα ακούσουμε. Ο Κουρμπέλη δεν είναι καλύτερο από τον Ολιβέιρα. Χειρότερο είναι. Τον, δεν μα κάνει. Από, τους, από, το, από το Βέρμπλουμ και του υπόλοιπου. Παλτό είναι. Παλτό δεν είναι. Φρε, παλτό είναι. Παλτό δεν το λέω. Ο Κουρμπέλη. Όχι. Παλτό δεν είναι. Παλτό δεν είναι. Απλά τον φουσκώσαν τα μυαλά. Ναι. Πέρσι. Ναι. Πίστευε ότι θα πάρει. Να σε πιο ξεφουσκώσω εγώ φέτος. Ρε φίλε, όταν εγώ έλεγα Κουρμπέλη, αν δεν σου έρθει η πρόταση από Ιταλία και πιστεύει ότι θα σου έρθει. Παραμύθια σε πουλάνε. Καταρχήν, μόνο από το όνομα κόβεται. Ακού Κουρμπέλη. Μόνο και, που σε λένε θυμάσαι, Κουρμπέλη. Εγώ πάω ξύση μου και τα έλεγα. Έλεγα Κουρμπέλη, μη σε δουλεύουν. Ακού Κουρμπέλη. Το θυμάσαι που με έκανε και χαβαλέ. Ναι, γρήγορα. Έλεγα Κουρμπέλη. Αν δεν σου έρθει στα χέρια σου η πρόταση. Μπράβο, Γρηγόρη. Από Ιταλό ειδικά, παραμύθια ναι. Τέλο, πάει. Εντάξει, παραμύθια η πρόταση. Παρακαλώ. Τώρα, για μπέρι. Ποιο λόγο μπορεί να υπάρχει φίλο. Πάρ' το μπουζούκι, ρε, άμα θε να τον βοηθήσει τον άλλον και φτιάξτονε. Πάντον εκεί στο Ζαρζαφατσίδι το βρουτόταυρο. Ο ένας είναι ο άλλο είναι εξάρι. Πάρε το βρουτόταυρο εκεί πέρα. Ο ένα είναι οχταρο δέκαρο. Άντρα, να πούμε. Ο ένα είναι οχταρο δέκαρο. Δεκάρι είναι ο μπουζούκι, ρε. Με αριστερό πόδι. Σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Δεκάρι είναι, κανονικό δεκάρι. Πάρτονα, εσύ δώσ' του πέντε δραχμές, πέντε ψίχουλα τον Αλαφούζο που είναι και δεξιός, να πούμε εκεί πέρα. Πάρε τον Μπουζούκι, πούλα τον Μπέλκα και στην Καρατιφλού, αν καρακουτσού. Βάλ' το στο γυμναστήριο εκεί πέρα. Έχει πολλούς εκεί φίλους που κάνουν έξτρα προπονήσεις. Ενδυνάμωση. Ενδυνάμωση, ταχύτητες, βάρητα αυτά κτλ. Κάντο τουρμπίνα, πλάκωσα στην πρωτεΐνη, να πούμε. Κάντο και καμιά ένεση και φτιάξω ένα εκεί. Να μου να δεις τι δεκάρι μπορεί να σου βγει. Το Κουρμπέλι. Το μπουζούκι να πας να πάρεις. Άμα θες να βοηθήσεις τον φίλο σου, τον Αλαφούζο να πούμε. Τα λέω καλά, ρε Γρηγόρη. Όχι, δηλαδή πες μου. Λίγο καθυστέρησες, τότε με κοροϊδεύες. Τώρα τα άλλαξες. Άντε πάλι με τη μεταλλική φωνή. Αυτή είναι η φωνή μου, ρε φίλε. Μα τι μεταλλική φωνή. Τι να κάνει. Άλλο. Άλλο. Έμεινε τίποτα. Όχι, τώρα το είδα. Ποιο. Και συγγνώμη για την αμέλειά μου. Τι αμέλεια έκανες πάλι. Ποιο είναι η οποία σε δικαιώνει. Ποιο με δικαιώνει. Η απομάκρυνση του Ισπανού λέει έφερε πιο κοντά Παπαδόπουλο Θεοδωρίδη. Ποιο Παπαδόπουλο. Ποιο Παπαδόπουλο. Τον Ντόμ που είναι Θανάσης. Άντε εντάξει. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. 7.59 δεν ήρθε όλο το μήνυμά σου. Αν έχεις την καλοσύνη στείλ το ολόκληρο για να μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ρε εσύ φίλε, οι ακροματικότητες επειδή ρωτάς δεν βγαίνουν από την άμερα. Δεν είναι, εδώ δεν έχουμε την AGB. Είναι η Focus Bar η οποία μετράει. Αν θες να μάθεις, μπορείς να μάθεις. Εντάξει, και αν θες και λεπτομέρειες, μπορεί να μάθεις και λεπτομέρειες. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το άγχος το δικό σου να μάθεις για τα νούμερα. Γιατί αγχώνεσαι τόσο πολύ. Έλα να στα πούμε από κοντά. Έλα από κοντά να στα δείξουμε. Και ποιος ο λόγος όμως που ρωτάς τα νούμερα. Άλλος έκανε. Καλησπέρα. Και ο Ζαμπίδης πάλεψε στην Γκάρδη προχτές και βγήκε πρώτος στην καλησπέρα. Αλλά έκανε box και όχι kickbox. Παιδιά, για τον Ζαμπίδη, αυτά που μου είχαν πει παλικάρια τα οποία τον είχαν δει από τον πρώτο του καιρό, λέγανε ότι
ο τρόπος και η ταχύτητα που είχε στις γροθιές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και μου άρεσε εμένα προσωπικά, τον Κωστίδη τον άρεσε αυτό το πράγμα, δικαίωμά του, που ήταν παντού με την ελληνική σημαία και πάντα δηλαδή δεν πουλούσε πατριωτισμό. Το έκανε με την ψυχούλα του, άστα ήταν ένα άθλημα ιδιαίτερο και έφτασε μέχρι την κορυφή του κόσμου. Και ήταν πάντα με το χαμόγελο. Πάντα με το χαμόγελο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εμείς. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές. Επτά λεπτά μετά από τις 3 Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα στο 2310 και τα 390. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να κάνεις την ορφική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκινήτου σου και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς οι αδερφοί Κωνσταντινίδη διαγράφουν οριστικά το αυτοκίνητό σας. Το 2310 και τα 390 είναι ελεύθερα. Πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα μιλάτε για μεταγραφολογία, είναι πιστεύω λίγο νωρίς, γιατί πολλοί πολλά μπορεί να ακούγονται, αλλά το τι θα γίνει στο τέλος, ποιους θα πουλήσουν, ποιους θα φέρουν, είναι λίγο νωρίς να το δούμε, να συζητήσουμε. Όσον αφορά για τον Κουρμπέλη που λέτε, ο Κουρμπέλης πριν από ένα χρόνο, αν θυμάστε καλά, πάλι τον ήθελε ο ΠΑΟΚ και τον ήθελε και μια ιταλική ομάδα. Και λόγω μάνατζερ χάλασε τότε η μεταγραφή. Δεν τον πήραμε, πήραμε άλλον στη θέση του. Εγώ θα σε ρωτήσω το εξής, Κόκκινε. Μαζί δεν μιλάμε? Βεβαίως. Ωραία. Εγώ διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ για μεταγραφολογία και λέει ο Ολυμπιακός θέλει Ντουρμισάη, θέλει το Βέλεφ από τον Άρη, θέλει το Ματέο Γκαρσία από τον Άρη, θέλει έναν παίκτη από τον Λεβαδιακό και έναν από τον Αστέρα Τρίπολη, θέλει να πουλήσει τον καλύτερο του παίκτη τον Φορτούνη. Και θέλει να πουλήσει και τον Κούτρι. Η ΑΕΚ το ίδιο θέλει να πουλήσει. Η μεταγραφολογία είναι και το τι θα κάνει και ο αντίπαλός σου. Αν ο Ολυμπιακός πάει και πουλήσει τους καλύτερους τους παίκτες και πάει στη θέση του τον Ντουρμισάη και τον Βέλεφ και τον παίκτη από Λεβαδιακό και από Αστέρα Τρίπολη αντικαταστάτες, εσύ τι περιμένεις δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μετά από ότι αν τον παίρνει ως αντικατάστατη του Κάνιας, π.χ. τον Κουρμπέλη, άσχημος είναι. Αν ο αντίπαλός σου πάει και πάρει τέτοιες, κάνει τέτοιες μεταγραφές και πουλήσει τους καλύτερους παίκτες του, δεν μπορείς να πεις ότι ο Κουρμπέλης είναι άσχημος. Όσον αφορά τη συγκρίνη του Κουρμπέλη με τον Μπουζούκη, ο Μπουζούκης έχει καλό ποδάρι αλλά είναι αργός. Δεν είναι πέκας, δεν έχει εκτόπισμα, δεν είναι γρήγορος. Εντάλλως θα τον είχαν πάρει ήδη. Άστο, μην το συζητάς, θα τον είχαν τσιμπήσει ήδη ομάδες. Τον Μπουζούκη. Επειδή λέτε γιατί δεν παίρνουμε τον Μπουζούκη, έτσι δεν λέτε? Αυτό είπε ο Κωστής. Ναι, ο Κωστής το είπε, αλλά ο Μπουζούκης είναι αργός. Ποδάρι έχει, σουτ έχει. Αλλά τα σουτ δεν είναι ότι θα μπουν όλα μέσα. Έβαλε κάποια γκολ, έβαλε, okay. Ποδάρια έχει, σουτάρι, αλλά αυτό έχει μόνο. Ταχύτητα δεν έχει, είναι αργός ο Μπουζούκης. Ο Κουρμπέλης κλέβει μπάλες, δίνει πάσες, κάνει μια δουλειά. Αν τον πάρεις ως αντικαταστάτη του Κάνιας, δεν είναι άσχημα. Αλλά κάτσε, θα τον πάρεις κιόλας, μπορεί να ακούσουν και 10.000 ονόματα. Τον Κουρμπέλη, εγώ ξέρω, 2 χρόνια τον ακούω ότι θα έρθει. Όλο τον έχω στη μεταγραφολογία. Αν ήθελε ο Πάκου να τον πάρεις, τι πιστεύεις, θα τον έπαιρνε. Μπορεί και να τον πάρει και να τον έρθει στην Καλαμαριά, να ανέβει του χρόνου η Καλαμαριά. Πέρσι ήθελε να τον πάρει και δεν ήρθε. Μπορεί να ανέβει του χρόνου η Καλαμαριά, να τον πάρει δανεικό. Να τον δει δανεικό στην Καλαμαριά. Πού το ξέρεις? Τέλος πάντων, θα σας δώσω μια συμβουλή. Μπορώ να σας δώσω για τη θεαματικότητα που λέτε. Ακροαματικότητα. Ακροαματικότητα. Λέτε για την ακροαματικότητα. Ακροαματικότητα. Η εκπομπή η οποία κάνετε είναι εκπομπή τύπου παλιά που κάνει ο Παρασίδης, ο Γεωργίου, παλιά που κάνει ο Ραπτόπουλος. Καμία σχέση. Εδώ εκπομπές, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Καμία σχέση. Τι έγινε, ό,τι τι. Όχι, μπορώ να δώσω με μια. Μα... Ναι, όχι, τη συμβουλή. Απλά σου λέω, ξεκινάς λάθος. Καμία σχέση. Τι έκανε, όχι, παιδιά, είναι παιδιά, τέτοιου παιδιά, τύπου τι... που. Κάτσε, ρε φίλε, για μένα λέει. Ο θεατής τηλέφωνο μιλάει, λέει τη γνώμη του κτλ. Αυτό για ποδόσφαιρο. Αυτό δεν κάνετε.
Δεν κατάλαβα. Η εκπομπή είναι σατυρική, γίνεται από ένα δέντρο που πει αυτό σαρκάζει. Ναι, παιδί, μπορώ να σου πω και εγώ αυτό που θέλω φυσικά να σου πω. Κάτσε να πει ο άνθρωπος, τι θέλει να πει. Εγώ αυτό που θέλω να συμβουλέψω και στο Ραπτόπουλο και σε σένα είναι όπως έχει ρε παιδί μου, είχε παλιά ο ραπ, είχε παραδείγματος χάρη, έβγαινε ο Ντρούλινγκ, ο Νεαπολίτης, ο ένας είχε πέντε συγκεκριμένα άτομα τα οποία έβγαιναν κάθε μέρα. Ναι. Οι οποίοι λέγαμε κάτσε να ακούσουμε τι θα πει αυτός και αυτός και αυτός. Όπως βγάζει τώρα ο Γεωργίου των Αυγολέμων όλους αυτούς, πρέπει να βρεις και εσύ, ραπ, πέντε άτομα κάθε μέρα να παίρνουνε, να έχουν άποψη αυτά, να τους ακούμε. Εδώ, ράδιο. Ναι, ναι ράδιο. Αυτό δεν το έχεις παλιά, τώρα δεν το έχεις. Τώρα μπορεί να σε πάρει και ο ίδιος δύο φορές. Ναι. Αυτό ήταν επίπεδο. Συνήθως οι αυγολέμονοι μου έρχονται αλλού. Μου έρχονται στην τηλεόραση, μου έρχονται. Ναι, θα κάνεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα αυτά. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω, τη δουλειά. Δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να βρεις πέντε άτομα οι οποίοι να έχουν καλή άποψη να μιλάνε στο ραδιόφωνο. Πώς έπαιρνε ο Ντρούλινγκ, θυμάστε. Με καταλάβατε που λέει κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, κοίταξε, τα ταλέντα δεν βγαίνουν συνέχεια. Ανακάλυψε χθες ένα ταλέντο. Ανακάλυψε χθες ένα ταλέντο, ένα παοξί και πήγα μια 17 μπύρες. Και ήρθε μαρμίτα και έλεγε ωραία πράγματα, αλλά πρέπει να το. Ναι, αλλά αυτό άμα το δουλέψεις, δεν θα τους βρεις σε μια μέρα. Αν το βάλεις στο μυαλό σου και το δουλέψεις, σε ένα εξάμεινο. Πόσους να βρω, ρε φίλε. Άτομα. Να σε καλά, πόσους να βρω. Να βρω, δεν έχω βρει να πούμε. Το κακό είναι ότι όσους έχω βρει, βρήκα δουλειά αλλού και είναι αντίπαλοι τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Εντάξει. Έλα. Έλα. Έλα, ρε, ραπ, τι λέει. Καλά. Γιώργος από Καβάλα, είμαι εγώ άνεργος, είμαι άμα θες έρχομαι και στην εκπομπή. Έχεις ατάκα μούρη παραβατική έχεις, είσαι μηταράς, αυταράς, σου λέει πουρδόν και τίποτα. Κοντό. Όχι. Από τον Κοντό έχει χαιρετίσματα. Πού είναι ο Κοντός? Το ξέρεις, εκείνος στο Seaside. Ξέρω ρε, πώς δεν το ξέρω. Α. Ναι. Τι λέει, πώς τη βλέπεις την Αοκάρα, άνοδο, τρένο. Δερμιτζάκης, πώς θα γίνει. Καλός, τι λες. Πολύ καλός. Πολυτέλεια για την κατηγορία. Ανέβηκε β' Εθνική Καβάλα. Στηρίξτε κύριε Βλωμοκαβαλιώτε στην ομάδα να πούμε στο Ανθή Καραγιάννη, δεν πάτε να πούμε. Έλα ρε φίλε, εγώ μαζευτήκατε όλοι παοξίδες, γίνατε εκεί νεόπλουτοι. Ο ΑΟΚ έχει ιστορία να πούμε. Μετά εθνική πρέπει να είναι οπωσδήποτε. Κάτσε, είμαι στο ψάρεμα τώρα και έχει κόσμο εδώ και σε ακούμε. Πού είσαι, σε ποιο μέρος είσαι? Κοντά στο λιμάνι είμαι, θες να έρθεις? Ρε φίλε, φύγε ρε φίλε με το ψάρεμα στο λιμάνι. Όχι ρε. Τι ωραία ζωή. Παρακαλώ. Ψαρεύει, ξέρεις, δεν κάνεις έξι, ψαρεύει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, Γρηγορή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Πολλά περαστικά και να τον δώσει δύναμη ο Θεός, το στρατηγό μας, να βγει δυνατός από τη μάχη. Έπαθε ο Δωμάζος τίποτα? Όχι, ρε. Ο Δωμάζος, ο στρατηγός, ο Μάκης. Για το Μάκη του Μανάβη, λέει. Τι έπαθε ο Μανάβης? Σήμερα δίνει δύσκολη εγχείρηση στο Ιπποκράτειο. Τι έχει εσύ, τι έπαθε? Έχει τις ευχές μας. Τι έπαθε ο Μάκης? Δεν μπορώ να ξέρω. Κάτι με είχε πει ο Κούδας πριν λίγες μέρες ότι είναι δύσκολο, ότι έχει από το κακό. Τώρα δεν ξέρω. Από ό,τι έμαθα όμως. Ναι. Γιατί είπε στρατηγό και πήγε το μυαλό μου στο Δωμάζο, νόμιζα Παναθηναϊκό. Ένα είναι ο στρατηγός, ποιος Δωμάζος τώρα? Σταμάτα ρε φίλε. Από ό,τι έμαθε η οικογένεια Σαββίδη δίνει χρήματα και τον περιθάλτη. Δεν ξέρω, ναι. αυτό ισχύει. Αν ισχύει θα το κάνουν στο Ιπποκράτειο. Το κάνει στο Διαβαλκάνικο. Πάμε παρακάτω. Περαστικά στο Μάκι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Χαμπάρι δεν έχει τι γίνεται. Καλησπέρα. Ο φίλος είπε κάτι και λέω. Ο φίλος είπε στρατηγό και το μυαλό μου πήγε στο Δωμάζο για τον. Είπε λέει το κάνει στο Ιπποκράτειο. Και εσύ λες πήγε στο Ιπποκράτειο. Αν πάει στο Ιπποκράτειο θα πεθάνει ο άνθρωπος. Στο Διαβαλκανικό θα σωθεί. Δεν έχει καλούς γιατρούς. Βρεάτε φύγει από εδώ πέρα. Στο Ιπποκράτειο. Εγώ θα πάω στο Ιπποκράτειο. Διαβαλκανικό. Εντάξει ήταν εκεί και ο γιατρός του κ. Παπαγεωργόπουλου από εκεί. Ήταν μια χαρά θα σωθούν εκεί πέρα όσοι πάνε. Στο Ιπποκράτειο θα πάω. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλώς τον. Πήρε τα φάρμακα βλέπω. Τα πήρα, ναι. Αύριο κάνω κέρδη. Άκουγα αυτό που λέει. Ναι. Ο Μάκης ο Μανάβης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας έκανε κερκίδα δεκαετία 80. Και ο Νικόλας έκανε κερκίδα. Αυτούς τους δύο ανθρώπους πρέπει να τους κάνουμε άγαλμα. Άγαλμα πρέπει να τους κάνουμε. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τον Νικόλα. Άγαλμα πρέπει να κάνετε το Σαββίδι. Να δώσει γρήγορα. Το Σαββίδι πρέπει να κάνετε άγαλμα και δεν θα πάρει και πολλά λεφτά αυτός που θα φτιάξει το άγαλμα γιατί θα είναι κοντό το άγαλμα. Πήρα τον πάνω να το κάνουμε άγαλμα, εντάξει. Ναι. Αλλά τώρα για τα παιδιά εδώ του ΠΑΟΚ, στα παλιά. Κοίταξε να πεις αυτό που λέει. Ναι. Ακόμα δεν έχει γυρίσει τίποτα, το πρωτάθλημα δεν κρίσει ακόμα. Σταμάτα ρε Αλέξα, πώς δεν κρίνει. Περάσαμε τον Αστέρα Τρίπολη, σταμάτα. Μας περιμένουν στην Ξάνθη να μας
μας κάνουν πάλι προβοκάτσια, εγώ τα ξέρω τα κόλπα. Μας έχουν στημένοι οι Ολυμπιακοί. Έλα ρε σταμάτα ρε. Πάρει μειον 6 βαθμούς δεν πήρε ο Παναθηναϊκός, μειον 3 το κάνουν. Λοιπόν, θα πάρει τους συν 6 του βαθμούς Ολυμπιακός που θα κερδίσει, θα πάρει και τους 3 του Όφη, θα πάρει και τους 3 δικούς μου βαθμούς και θα βγει πρωταθλητής. Κατάλαβες, δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Ο Ξύδες είναι μαγική στην Ξάνθη, πάμε χαλαρά, θα πάρουμε το διπλό και θα πανηγυρίσουμε αίτης για έναν τίτλο τον οποίο διψάμε εδώ και 34 χρόνια. Εγώ 16 χρόνια ήμουν το αριθμό το δεύτερο τίτλο. 7 ήμουν στον πρώτο. Έχω φάει τα κρυγόνα, έχω πάει σε όλα τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, γιατί στην Αθήνα δεν κατεβαίνω, γιατί είχαν δύο άτομα το 91 τότε, τους κάψαν τους ανθρώπους, ο Φερνάδο και ο Φίμης. Αυτά έχω να πω και το βράδυ τα λέμε στην εκπομπή. Σε περιμένω, να βάλεις την γραβάτα γιατί θα βγούμε. Και τι κάνεις? Έχω κάτι έξοδα και λέω να κάνω και άλλες εκπομπές. Καλά κάνεις. Ναι. Πρέπει να ξεχρεώσω κάτι. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης από Διαβατά, γεια σου Κωστή. Γεια σου Κωστή. Ναι. Λοιπόν, μια διόρθωση κόκκινη για σένα. Πριν είχες πει ότι ο Μίσης είναι Σέρβος, είναι Κροάτης, με δύο συμμετοχές. Εντάξει, μικρό το κακό τώρα. Τι Σέρβος, τι Κροάτης. Όχι, ναι. Παρένθεση ήταν αυτό, τέλος πάντων. Παρακάτω. Ρατόπουλο, μαζί θέλω να μιλήσω. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό που λέει για τον Κουρμπέλη. Έτος 2019. Πάτε στο αεροδρόμιο και σταματήστε τη μεταγραφή, ρε. Έτος 2019 το θες το βήμα παραπάνω. Ο μάνατζερ Αποστολόπουλος πήγε λέει στην Ιταλία. Κάτσε τρελός ήταν αυτός ο Αποστολόπουλος. Έτσι, το έτος 2019. Τον έψησε τα μυαλά του, το σακάτεψε τα μαλλιά του φουκαρά. Τα μαλλιά του, τα μυαλά του φουκαρά. Τρελάθη ο Κουρμπέλη. Τρελάθη ο Κουρμπέλη. Πάμε τρελάουνε εμάς τώρα. Ό,τι σου λείπει ονειρεύες. Ναι. Έτσι, πάμε μας τρελάουνε τώρα. Τα μαλλιά. Δηλαδή ένα χρόνο, δύο χρόνια πονάνε τα μάτια μας με τα χαφ του ΠΑΟΚ. Τα μπακ τα κάναμε δεκάρια για να με φέρει τον Κουρμπέλη άλλος. Όχι ρε φίλε. Συμφωνώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θες κάτι πολύ καλύτερο. Να κάνει το δεκάριο Βιερίνια, να κάνει το δεκάριο Μάτος. Ρατόπουλε, δεν ξέρω να συμφωνείς. Δεν ξέρω να συμφωνείς με αυτό. Τώρα στον ΠΑΟΚ έτος 2019 που σε λέω που θες το βήμα παραπάνω, στα χαφ που ζητάς, ο Μαουρίτσιο πρέπει να είναι αλλαγή. Σε αυτό τον ΠΑΟΚ που εσύ ζητάς και ονειρεύεσαι. Κάτσε να γίνει καλά το παλικάρι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή είδες τον ΠΑΟΚ Νάγκμπε, είδες τον ΠΑΟΚ Τσίμιρο. Θέλεις ένα χαφ, θέλεις ένα ακόμα μεγαλύτερο βεληνικούς. Δεν ξέρω τι λες γι' αυτό. Το θέμα είναι και ποιος έρχεται όμως, ε. Ναι. Κόκκινε τώρα, εντάξει, ξέρχεται. Αν δώσεις λεφτά, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να έρθουν στα βεληνικές του ΠΑΟΚ και στα μεγάλα. Καταλαβαίνεις το πνεύμα. Δεν μπορείς να φέρεις δηλαδή ένα τζέκα από την Κοπεχάγη, ένα εργάτη παίκτη στο κέντρο. Δεν σε πικάρω ρε φίλε, σε ρωτάω. Δεν είπα ότι με πικάρεις. Το θέμα είναι ποιος έρχεται. Ξέρουν ποια είναι η ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος και σου λέει να πάω να κάνω τι. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Άμα πέσει το μαρούλι και σε πιάνει μια χαρά άρχισε κόκκινα. Ραπτόπουλε και κάτι άλλο για το πρωί, για να κλείσω λίγο κιόλας, επειδή έχω και δουλειά. Για το πρωί που έγινε τον Κουλιανό για τις γυναίκες ότι έχουν χαμηλότερη πίεση και ζουν παραπάνω από τους άντρες, κάτι τέτοιο δεν ανέφερε. Εγώ το είπα. Ωραία. Εγώ να σου πω γιατί ζουν οι γυναίκες παραπάνω από τους άντρες. Για πες. Γιατί δεν έχουν μια γυναίκα πάνω από το κεφάλι τους, φιλαράκι μου. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε. Όχι, είναι υποτασικές και ένα κομμάτι το ανεβάζει το αλουνού την πίεση, το στέλνει στα διαβατά, να πούμε, στη θέρμη και στα μνήματα και ζει άλλο 20 χρόνια. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα κύριε. Έλα τι κάνετε. Λοιπόν, για το Κουρμπέλι που λέτε, μίσωσε και έρθει κανένας Κουρμπέλης και κανένας από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, μίσωση μας πετάνε και το παραμύθι τώρα. Να πάει και κανένας Έλληνας. Τι θα τον κάνω τον Έλληνα. Άμα θέλει να παίξει Έλληνας, τόσους έχει ο Γκαρσία. Ας πάει στον Ηρακλή ο Έλληνας να παίξει. Ας φέρουμε. Να πάει ο Έλληνας τώρα. Πρέπει να φορτωθεί ο ΠΑΟΚ τον Έλληνα. Ωραία, ένα αυτό. Εδώ οι Χρυσαυγίτες πουλάνε τα σπίτια τους σε Τούρκους τώρα. Καλά. Και εμείς θέλουμε Έλληνα στον ΠΑΟΚ τώρα. Έλα, τα ίδια λες. Για το γήπεδο. Άμα δεν γινόταν το γήπεδο, η υπογειοποίηση θα ήταν αναγκαία. Όχι. Άμα δεν γίνει υπογειοποίηση, γήπεδο γίνεται. Γίνεται. Τότε να μην τι κάνουν, γιατί πρέπει να τα δώσουν αυτά τα γήπεδα. Σε μένα το λες τώρα. Βρήκανε τώρα το κόλπο, υπογειοποίηση. Χάθη τώρα σαν γράμματο, σαν και εμένα, σε δομικά θέματα. Ο κόκκινος που τα ξέρει μας ενημέρωσε να πούμε ότι. Είναι απάτη κόκκινη, τι είναι. Θα πρέπει να δούμε αν το έργο έχει χωριστεί σε τμήματα. Κατάλαβα, γιατί το έργο περιλαμβάνει πάρκινγκ, περιλαμβάνει μαγαζιά, είναι ένα κομμάτι του έργου.
Είναι πολλά κομμάτια το έργο. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Ο κύριος το έχει σπουδάσει αυτό, γι' αυτό το ρωτάω. Θα το αποσαφηνίσουμε και μετά. Θα σας το πω. Πρέπει πάντως, να το ψάξεις, όταν, ναι. όταν η περιφέρεια είχε πει δίνω 20 εκατομμύρια ευρώ, δεν είπε τα δίνω για την υπογειοποίηση της ΑΕΚ, του γηπέδου της ΑΕΚ. Είπε τα δίνω για τον γήπεδο της ΑΕΚ. Για το λαϊκό έρευμα τώρα. Τώρα, τι ισχύει γι' αυτό και πώς ισχύει, θα μάθουμε και θα σας πούμε. Δεν... Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Διηλίζουμε τον κόνοπα. Ό,τι και να γίνει, το γήπεδο του χρόνου, τέτοιο καιρό θα είναι έτοιμο. Εντάξει. Του χρόνου το Γενάρη, ΑΕΚ μπαίνει μέσα. Μεγάλη υπόθεση για το Μελισσανίδη, φίλε. Όπως και να το κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ, όπως και να πηγαίνει, είναι μοναδικές στιγμές αυτές που θα ζήσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ με την ανέγερση του σπιτιού τους. Δηλαδή, ειδικά με εκείνο το τραγέλαφο που είχε γίνει με το γκρέμισμα της Νέας Φιλαδέλφειας, ότι θα γίνει γρήγορα και έμεινε τόσα χρόνια με τον Πασόκο, τον Γρανίτσα, το δολοφόνο της ΑΕΚ. Το δολοφόνο της ΑΕΚ. Δεν είναι δολοφόνος. Το δολοφόνο. Απλά βιάστηκε και. Το δολοφόνο. Για μένα πιάστηκε κότσος. Αυτός και ο Ντέμις με μαύρα γράμματα. Ο Ντέμις γιατί. Γιατί. Τέλος πάντων, εγώ να σας κλείσω να τα πείτε μόνοι σας. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Επόμενος κύριος. Ακούτε, μία ατάκα. Αντί για τα μυαλά, είπε τα μαλλιά και λέει και η άλλη ατάκα που είπε θα είναι και φθηνό το άγαλμα γιατί είναι κοντό. Ε, ναι. Θα με πεθάνει. Είμαι ναι, εγώ. Είμαι εγώ. Πήγε ο μάνατζερ, λέει, στην Ιταλία και του φούσκωσε τα μαλλιά. Έλα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε? Έλα, φίλε. Ναι, να μιλήσω λίγο με το... Γεια σου Κωστή. Καλησπέρα κύριε. Να μιλήσω λίγο με το... Με το Γρηγόρη, ναι. Ναι, ναι, βεβαίως, ναι, γιατί. Παρακαλώ. Κόκκινο, με ακούς? Παρακαλώ. Τι τηλέφωνο έχουν τα μπαμπάτσικα στην Ξεροκρίνη? Θα σας πω σε δύο λεπτά. Κάπου Γερμανία, γι' αυτό το ξέρω για κάτι φίλοι που κατέβηκαν κάτω να πάνε. Θα σας πω στον αέρα σε δύο λεπτά. Παιδιά, δεν μου λες ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με τρεις βαθμούς? Όχι ρε, ποιος τρελός? Τι έλεγε εκεί πέρα ο τρελός, να πούμε, με την γραβάτα? Ποιος είναι ο τρελός? Ο Αλέκος, ο κόσμος, ρε. Ρε εσύ τώρα... Το παλικάρι μου. Παλικάρι σου. Που θα τον ακούσω το βράδυ και θα γουστάρω, φίλε. Θα βάλει σε μαρμίτα σοου. Ναι, ρε, το βλάβ, βάζουμε. Κάνω με φανέλα τη 51-0-0-45. 90, μισό λεπτό, 91-51-51. 91-51-0-0-45. 51-0-0-45. Πότε θα κατέβεις ρε? Εγώ φίλε, άμα κατέβω, ξέρω που θα πάω. Πού? Στην Τούμπα. Σε ωραίο μέρος θα πας. Στη Βοσπόρου. Α, ωραία. Στη 92. Ωραία. Και εκεί τα τσιτσιλόνια τι γίνανε? Τα τσιτσιλόνια γίνανε βουλκανιζατέρ. Ο μπαμπάς σου πήγαινε εκεί με τον πατέρα μου, ρε, άρε, ρε, από αυτό που λέει, άρε, καλή, φίλε. Καλά χωρίς. Παιδιά, κύριοι. Πετρόχυλος, ρε, άντε για. Ξέρω, ρε, φύγε από εδώ. Άντε, ρε, Άμπαρτ. Τον Μπαρμπούτι, τον παίζανε, βέβαια. Έκλεβα και το Άμπαρτ, εγώ είχα κάνει βόλτες 13 χρόνια, 14 χρόνια. Το Άμπαρτ το έπαιρνες, ζώρικο άμαξι ήταν το Άμπαρτ. Το είχε ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης το πήγαινε ήρεμα να πούμε. Και φίλος με τον πατέρα σου, κουλουτάρια να μιλάμε. Κλείσε αλήτες, κλείστε. Βρωμοτουμπιώτες. Τσάω. Γεια χαρά. Βρωμοτουμπιώτιδη. Λέγε φίλε, ναι. Έλα, γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πότε ψυχικό. Καλώς τώρα. Πώς περάσαμε χθες, καλά? Α, τίποτα, έψωσα κάτι μπριζόλες, κάτι τέτοιο. Καλά έκανες. Τι θα κάνω. Άκου Κωστή. Αυτός έκανε στη σούβλα τον μπακαλιάρο. Λέγε. Δεν τρώω μπακαλιάρο, εγώ έφαγα χθες. Μπακαλιάρο κατεψυγμένο να φάσεις. Τρινάκι έφαγα εγώ, ρε. Τρινάκι. Ήγατε να φάτε. Δεν μου λες. Ότι σαβούρα περίσσεψε να πούμε. Πέρα από την Ελλάδα, ποια άλλη χώρα έχει εθνική επέτειο 25 Μαρτίου? Ποια χώρα? Ξέρω εγώ. Η Νορβηγία, ρε φίλε. Γιατί? Με τόσα εκατομμύρια. Αφού μπακαλιάρου. Εθνική επέτειο. Μόνο από αυτοί τρώνε μπακαλιάρου. Κοστά. Με τόσα εκατομμύρια που λέει σε εμά, με εθνική επέτειο έχει γίνει. Κονομάνε. Εσύ που μιλά για μαρμίτα, δεν το πιάσε. Ναι. Κοστά, ακούω να σου πω κάτι για τον Λουτσέσκο. Ακού. Σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, ο Λουτσέσκο, επειδή το λέω και σε ένα και στο κουμπαράκι το πρωί, που δεν είναι καλός προπονητής, έχασε από τον Τζίμερο το ΠΑΟΚ πολλά εκατομμύρια. Γιατί αυτή τη στιγμή το Τζίμερο το ζητάει να πάρει 15 μοίρια. Δεν έχει μεταπολιτική αξία.
Όχι, έπρεπε να τον κρατήσει το Τσίμιροτ, δεν τον έβαζε μέσα. Άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Ο Τσίμιροτ, ο ΠΑΟΚ παίρνει από το Τσίμιροτ μεταπολιτική αξία. Έχει να παίρνει, δεν το ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Όχι, δεν έχει, το λέω εγώ, δεν έχει. Λοιπόν, και δεν τον έβαζε μέσα, ήταν ωραίος παίχτης, τον πήγαινα πάρα πολύ το Τσίμιροτ. Εντάξει, ήταν λίγο, ήθελα ακόμα πιο πολύ εκπαίδευση λίγο. Αλλά ρε φίλε, σε μισό χρόνο έχασε ο ΠΑΟΚ από αυτό το παίχτη 12 εκατομμύρια. Το ζητάει αυτή τη στιγμή η Νάπολη 15 εκατομμύρια. Καλός χάφι ήταν. Ήταν πολύ καλός, εξελίξιμος και ο Τσίμο δεν έχει πει κουβέντα για αυτό το πράγμα ο Λουτσέσκο. Δεν έχει βγάλει άχνα μιλάμε. Άχνα. Να ρωτήσω και... κάτι. Ναι, πρώτα ρε, όταν κάνεις εμπόριο, ναι. Γιατί όλες οι ΠΑΕ κάνουν εμπόριο. Ναι. Είναι λογικό ναι, να κάνεις και επιτυχημένες και αποτυχημένες πωλήσεις. Με το Λούκας έβγαλες ένα σκαρμό λεφτά. Με τον Λούκας Πέρεθ έβγαλες ένα σκασμό λεφτά. Όχι, ο Λούκας δεν έπαιζε μπάλα εδώ πέρα. Πλάκα δεν έπαιζε μπάλα. Έβγαλες ένα σκασμό λεφτά. Ναι, συμφωνώ, έβγαλα. Με τον Γκάρι Ροντρίγκες έβγαλες ένα σκασμό λεφτά. Όχι, ούτε και με τον Ροντρίγκες μου άρεσε. Το γρήγορο αυτό. Το γρήγορο. Βρε, έβγαλες. Λεφτά έβγαλες. Βρε, θα έβγαλα πιο πολλά ρε κόκκινα. Δεν μπορεί να είναι όλες. Όχι. Εσύ πώς θες να πουλήσεις το καλό. Σε αυτό που η επισήμανση που κάνει. Ή αργά και καλά. Ρε, η επισήμανση που κάνεις είναι σωστή. Αλλά δεν μπορεί να όλες οι κινήσεις σου να είναι πετυχημένες. Θα γίνουν και λάθη. Δεν πιστεύω να γίνουν λάθη. Εδώ ρε φίλε έχουν γίνει τόσα εγκλήματα με παίκτες οι οποίοι δεν έπρεπε να παίξουν ποτέ. Να έρθουν ποτέ. Και σε πειράζει μία λάθος πώληση όπως λες. Δεν πειράζει το. Δηλαδή, πειράζει, θα σου πω ένα παράδειγμα. Η πώληση του Πρίγιοβιτς. Η πώληση του Πρίγιοβιτς φάνταζε ότι δεν είναι σε καλό timing και ότι δεν θα βοηθούσε τον ΠΑΟΚ. Ενώ που βοήθησε. Και θέλω να το διώξουν εκεί. Τον ένα παλτό, παθεθλάσσι, δεν βάζει γκολ. Ξέρω, έπαθε τραυματισμό πάλι. Πάει τραυματίστηκε. Γιατί για χαζόν το περνάς. Λοιπόν, άκου τώρα κόκκι να σου πω και κάτι άλλο, επειδή ο αδερφικός μου φίλος είναι Ερακλειδέας. Ναι. Λοιπόν, από μικρά, από 3 χρονών παιδάκια μαζί ήμασταν και ακόμη είμαστε. Λοιπόν, ο Ερακλής φίλε, λυπάμαι που στο λέω, αλλά θα εξαφανιστεί από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Φύγε, φύγε. Πιες καλά που είσαι. Αυτό μπορεί να το θέλεις. Πάμε. Παρακαλώ. Πιθανότατα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα, ένα λεπτάκι, δεν έχω και πολύ χρόνο. Κάτι που ίσως να σε βοηθήσει με το show που κάνει στην τηλεόραση. Ναι. Όλα τα κανάλια πλέον ναι. έχουν ένα πρόγραμμα κατοχυρωμένο μέσα στους δέκτες και πατώντας ένα κουμπί στο τηλεκοντρόλ, το guide, μπορείς να βλέπεις τι έχει μετά στη συνέχεια το κάθε κανάλι. Ναι. Το μόνο που δεν το έχει αυτό είναι τα κανάλια στα οποία δουλεύεις εσύ. Καλά, εγώ δουλεύω σε κανάλια, ρε φίλε. Ναι, ναι, εντάξει, εκεί, ναι. Και το 4Ε το έχει αυτό. Δηλαδή το έχουν όλα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο να το κάνεις. Η τεχνική, ρε φίλε, που έχω είναι. Εντάξει, εγώ σου λέω θα σε βοηθήσει αυτό γιατί δεν ξέρουν όλη τη ώρα παίζει εκπομπή σου ούτε τη μέρα. Ναι. Αλλά όταν ξαπλώνεις και βλέπεις εκεί τηλεόραση και πατήσεις τα φίλε, η αλήθεια είναι ότι αν είχα μια καλύτερη στήριξη θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και για μένα. Εντάξει, αλλά, εντάξει. Αυτό ήθελα να σου πω μόνο εδώ και μέρες. Καλή συνέχεια. Μα δώσαν το NSU να οδηγήσω. Τι να κάνω. Λοιπόν, ο Τσίμιρο, τη λέει ο Γιώργος ο Μάντιος, δεν παίζει στις σταταρλίγες φέτος, μην τρελαίνεστε. Και ο Ροντρίγκες, αν ήταν καλός, δεν θα πήρε στην Αραβιά. Ωραίος ο Γιώργος. Ο Ροντρίγκες καλός ήταν στην διαφωνώ με τον Γιώργο. Έπαιξε καλά στην Καλατά. Έκανε καλές χρονιές. Πού πήγε τώρα. Αν ήταν, εγώ το θέτω διαφορετικά. Λέω ότι στην Τουρκία έπαιξε καλά. Ναι. Απλά για τα λεφτά τον πουλήσανε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ήταν οικονομικό το θέμα. Good, good. Όπως και ο Πρίγιοβιτς για χρήματα έφυγε. Ναι, για τον Τσίμιρο τη λέει μην τρελαίνεις. Ο Γιώργος τον παρακολουθεί να πούμε. Για τον Τσίμιρο δεν ξέρω. Δεν είναι βασικό. Τις κάτω χώρες δεν τις κάνει με τίποτα. Πορτογαλίες ναι. αυτά και. Ο Τσίμιρο τη λέει δεν. Ολλανδίας, Βέλγιας. Ο Γιώργος το λέει που τα παρακολουθεί από κοντά. Τι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για άλλα 22 λεπτά. Το 2310 και τα 390 για την δικά σα. 955 κενό το μήνυμά στο 54340. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Να πω ότι είμαστε με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τοριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο, τηλεφωνώντας στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν αυτοί γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά δίνοντάς σας
την καλύτερη τιμή της αγοράς. Πάμε στους φίλους οι οποίοι περιμένουν. Έχει γραμμές ελεύθερες, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Κόκκινε! Παρακαλώ. Ο Ραπτόπουλος που είναι? Στην τουαλέτα. Πάλι στο... Τι έφαγε μπακαλιά ρε, έφαγε πάλι κάτι. Τι να σου πω ρε φίλε, δεν είμαι από δίπλα του όλη τη μέρα, δεν ξέρω. Φέρτε το γιατρό, πρωτάβλημα και κύπελο στον πύργο το λευκό. Λοιπόν φίλε, περαστικά. Ο Πανόπουλος έδωσε 4.600. Εμείς πάμε 6.000 πάνω, παγουσίδες, φέρνουμε το διπλό και ερχόμαστε πίσω. Δεν θέλω να φοβούνται τίποτε οι φίλοι για μεταγραφές και θα παίρναμε και θα κάναμε. Έχουμε Ιβάν Σαββίδη, κόκκινε. Κατάλαβες? Αυτό που λέγατε ότι δεν έχει άλλο σακάκι. Έχουμε Ιβάν Σαββίδη, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα εκατομμύριο βάζει για το Καστασόβιο. Τουρνεκέ αποδυτήριο. Καλά, εσείς δεν λέγατε ότι έλα ρε Σαββίδη. Δεν μου λες. Ο διαγραφές Σαββίος Λίνγκ. Βρε, εσύ δεν έπαιρες τηλέφωνο. Και έλεγες ποιος είναι αυτός ο κοντόθρεμ με το ίδιο σακάκι κάθε μέρα. Και τώρα βρεάζε το πρόλογο τώρα. Έπαιρνες τηλέφωνο. Σε λέγαμε. Κανένα λάθος δεν κάνει. Εσύ και κάτι σαν και εσένα πέραν και λέγανε. Βάσε το πρόλογο. Τον γλύφεται. Δεν έχει ματίλα να κλάψει. Μέλη. Τέτοια λέγανε. Από το πλευρά λέγανε όχι. Στο φίλο μου τον Βασιλιά, στο Καλοχώρι, το μεγάλο τελείωμα. Τα λέγανε όχι, αυτό που λέει. Έλα μωρή, τι λεφτά έχει αυτό, δε. Θέλει να μας φάει το γήπεδο. Κατσαρί, κατσαρί, προστάτευσε τον ΠΑΟ. Αυτός ήρθε να μας φάει το γήπεδο. Κατσαρί, θέλει να μας φάει το γήπεδο. Διώχτον. Φράγκο δεν έχει. Η Βάρσα Βίδης είναι μεγάλος φίλε. Βοηθάει όλη τη Βόρεια Μακεδονία. Όλους πάνω εδώ πάνω. Ρε πως αλλάξαν τα πράγματα. Όλη τη Βόρεια Ελλάδα βοηθάει. Να ξέρεις. Καλά Φράγκο δεν αυτό που λέει. Ναι. Θέλω να είσαι όπως είσαι τώρα. Πας πολύ καλά, προχωράς καλά, κοντά στον ΠΑΟ. Δεν θα χάσεις τίποτε. Δεν θα χαθώ. Όλοι θα σε υποστηρίξουμε. Άκου τι σου λέω εγώ. Εντάξει. Δεν θέλω, παρεδώσουμε κάτω. Πάει, τελείωσε. Είσαι ωραίος. Τα λες ωραία, είσαι τεχνίτης, είσαι δυνατός. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Να μην είστε κι άλλοι. Παλοκάρα, πάντα απ' όλα. Φύγε, επόμενος, ναι. Ναι. Ο Κάρα. Έλα, βίλε. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Ρε, εσύ, τόση ώρα λέτε ότι δεν κάνει ο Κουρμπέλης και να φύγει ο Κουρμπέλης και να μην το φέρνουμε με Κουρμπέλη, να σταματήσουμε τη μεταγραφή. Δεν είπαμε και... τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα, φίλε, εγώ είπα. Εγώ. Και μου αφήνει τον άλλο, μου λέει ότι ο Τσίμερος ήταν καλός και χάσαμε από τον Τσίμερος που έφυγε. Έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Ναι, αλλά έχει δικαίωμα να την κρούσω εγώ. Ποιο Τσίμερος, ρε. Εδώ λέμε ρε, ότι πάμε για ένα επίπεδο πιο πάνω. Ο άνθρωπος βγήκε πριν και έλεγε ότι δεν κάνει... ο Μαουρίτσιο πρέπει να είναι δεύτερος τώρα. Πάμε ένα επίπεδο και πιο πάνω. Και να σου πω κάτι, νεόπλουσος, δεν με είπες και την προηγούμενη φορά. Αυτό είμαι ρε, νεόπλουσος. Και μου λες τώρα για τον Τζίμιρο. Άντε να πάει στο καλό. Άρε τι κάνει το χρήμα ρε. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Ρε, καλά. Το χρήμα το έχει ο Σαββίδης και ο Σαββίδης, εφόσον το βρίσατε, ειδικά εσείς κόκκινε, θα σας σβήσει. Τους έσβησε ρε φίλε. Να έμεινε ένα τελευταίο κουβαδάκι και να πετάξει. Πραγματικά. Τι να... Πραγματικά. Τι λοιπόν, να... Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάμε! Ναι. Άντε ρε φίλε, άντε. Πάμε. Σας πιάνει το ζάχαρο 3,5 ώρα. Λέγε ρε φίλε. Επόμενος. Φύγαμε, ναι. Πώς. Ναι, ακούμε. Το Σαββάτο ναι. Με πήρανε τηλέφωνο. Ναι. Από δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή εδώ πέρα. Για Γκάλο. Για Γκάλο. Για τα ράδια και δεν ξέρω τι. Ναι. Γυρίζει και το, με λέει, ακούς, λέω, πώς δεν ακούω, λέω, να μην και όλη μέρα παίζει, λέω, το ράδιο και το βράδυ, να μην το, όλη νύχτα παίζει. Πάλι. Λοιπόν, και ποιο σταθμό, λέει, ακούς, λέω, Μητρόπολη, λέω, 95,5. Ναι. Ναι. Λέει, άλλο, λέω, αλλού δεν ακούω, αυτό είναι, δεν πάει, λέω, να λέω, αλλού. Ναι. 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 Και με λέει, να σε πω, λέει, αυτό... Λό Μητρόπολης, λό 95,5 εγώ, εκεί πέρα επέμενα. Αυτοί ήθελαν κι άλλο να σου πούν. Ναι, αυτοί ήθελαν να με πούν κι άλλο να με σταθμούς, λέει να σε πούμε σταθμούς καινούριος και δεν ξέρω τι. Ναι, δεν και καλά με το ζόρι. Ναι, ναι. Και γυρίζω και τον λέω, με συγχωρείς, λέω Έλληνας, είσαι, λέει Έλληνας είμαι, λέει τι είμαι.
Λέω καλά ελληνικά μιλάμε, λέω, και δεν μπορείς να το καταλάβεις. Λέω από εγώ, λέω 95,5. Έλληνας είσαι και ελληνικά μιλάμε, λέω, και δεν μπορούμε να συνοηθούμε, λέω. Τον είπανε Λόλο και εσύ Λόλο, τον είπανε εκεί, πες και κανένα άλλο και να προωθήσουμε κανέναν άλλο. Μπορεί να είχε κάποιο σκοπό να πούμε. Έλα, να βγουν και κάνα δυο τρεις ακόμα από πίσω και να ακουστεί, εντάξει. Με λέει θα σε καταγράψουμε, λόγω να, και εγώ σας έχω γραμμένος από μέσα μου. Αμάρε, τζάμπα η ψήφος με αυτό που είπε. Όχι, από μέσα του το είπε, δεν το άκουσα. Από μέσα μου δεν το είπα. Νόμιζα το είπες. Δεν ακούς κόκκινο. Το ζάχαρο σε πήρε και σε ένα παράδοσο. Μα αφού ναι, πέφτει η απόδοση σου. Αλλά αυτό ζητάμενε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, να με πει. Όταν σου είπανε συγκεκριμένες εκπομπές, ποιες είπες? Τι είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί, ε? Αυτή είναι καταγράφω. Η εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ναι. Καλά, και εφόσον το λέμε και το έχω πει να μέχρι 10 φορές του πέρα. Εσύ είπες ότι ακούς Κανελάκι και Μπούζο. Ε. Είπες ότι ακούς Κανελάκι και Μπούζο μόνο. Λέω 95,5 αυτό ακούω. Εκπομπές δεν είπες και σε εκπομπές. Όλη μέρα τον είπε, ρε, τι να γράψει, όλη μέρα έγραψε. Με λέει 6 ώρες λέει ακούς. Βρε, αφού σου λέω όλη μέρα λέω και όλη νύχτα λέω ακούω. Την επόμενη φορά που θα σε πάρουν τηλέφωνο θα πεις καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Wow. Τι σταθμό μπορεί να ακούω. Wow. Wow. Γεια σου. Και το 18 με πήρε μια κοπέλα. Αυτή τη φορά ήταν άντρας. 18. Αυτά κανονικά οι κοπέλες πρέπει να τα κάνουν. Ναι. Τον άντρα, τον βάλαν τον άνθρωπο εκεί. Εντάξει. Ναι, και άρχισε, με έλεγε και εκείνη. Και του λέω, καλά ρε κοπέλα μου, λέω. Ελληνικά μιλάμε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Πώς σε λέω, αυτό το σταθμό ακούω, δεν ακούω άλλο. Α, και η κοπέλα σε... Κοιτάξτε, ναι. Μην τους αδικήσετε. Ναι, έχουν... 18 ήταν αυτή. Άκου. Κάτσε το πιο κοντά. Έχουν ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Βέβαια. Και περιμένουν να απαντήσει βάσει αυτού. Μην παρεξηγήσει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έτσι. Λέγε Γρηγόρη, καλά τον εξήγησες. Μπράβο Γρηγόρη. Λέγε, κάποτε ναι. Γινότανε πολυκατοικία παραπολυκατοικία, διαμέρισμα παραδιαμέρισμα. Πλέον γίνονται τηλεφωνικά. Και είναι με τυχαία επιλογή. Ναι. Εντάξει, παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς. Οι υπόλοιποι πέσατε, έχουμε χρόνο. Ναι, ναι, λέγε. Ακούγομαι. Ναι, ναι, ακούγεστε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, είμαι φίλος της ΣΑΕΚ. Καλώς τον. Καλώς τον βρήκα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το γήπεδο. Ναι. Επειδή το παρακολουθώ, ναι. Αν δεν γίνει υπογειοποίηση, γήπεδο δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί το ένα σύνορο, ο πυλώνας που είναι ο τέταρτος που να σηκωθεί για το σκέπαστρο, αν προσέξεις το γήπεδο που έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχει σηκωθεί. Περιμένουν να γίνει υπογειοποίηση. Το σύνορο του τέταρτου πυλώνα, ας το πούμε, ναι. Είναι σύνορο πάνω στον δρόμο. Πόσο θα κοστίσει, ας πούμε, η υπογειοποίηση? 8 εκατομμύρια. Τα άλλα 12 που θα πάνε. Αυτό δεν γνωρίζω. Το γνωρίζω. Κάτσε να πει ο κόκκινο που τα ξέρει. Πες ρε, αυτά δεν τα ξέρω. Αυτό είναι 8 εκατομμύρια. Το διαγωνισμό τον έκανε η περιφέρεια. Ναι, δεν διαφωνώ. Και θα ανήκει το γήπεδο στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Τη οποία πρόεδρο θα είναι ο γιος του Μελισσανίδη. Εντάξει, μπορεί να είναι άνθρωπο. Αν δεν κάνω λάθος, το γήπεδο εξ ολοκλήρου ανήκει στην ΑΕΚ 1924. Ναι. Όχι. Γιατί το είπαν και από την περιφέρεια. Τώρα δεν ξέρω αν λένε ψέματα. Είπαν ότι το γήπεδο θα ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Το είπαν στις ανακοινώσεις. Με το καινούριο νόμο έγινε... δεν είναι απαραίτητο, ξέρεις αυτό. Και δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Γιατί και εγώ το ψάχνω για του πάω το γήπεδο. Με τον καινούριο νόμο μπορεί να κάνει ο Σαββίδης για παράδειγμα γήπεδο. Ναι, και με να τον καινούριο νόμο. Και να το πάρει μετά και να φύγει. Άνετα. Ναι, αλλά ο Σαββίδης θα βγάλει άδεια με τον καινούριο νόμο. Η ΑΕΚ έχει βγάλει άδεια με τον προηγούμενο νόμο. Άρα ο Μελισσανίδης δεν μπορεί να το πάρει να φύγει. Ανοίξει ο Σαββίδης έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να δώσει το που λένε για 50 χρόνια χρησιμοποίηση στη δικέφαλο ΑΕΚ. Δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα. Για έχω μια αίσθηση, νομίζω ότι είναι για 100. Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να πω. 49 ήταν, αλλά... 49 ήταν το Καραϊσκάκι και 99 ναι. Δώσανε για το... Αλλά και δείτε... για το. Και για το χώρο και για το γήπεδο. Ναι. Αλλά αν δείτε αεροφωτογραφία που βγάζουν σήμερα. Σήμερα, στα site, σε οποιοδήποτε. Ο τέταρτος πυλώνας δεν έχει σηκωθεί για το σκέπαστρο. Είναι το σημείο που γίνεται υπογειοποίηση. Δηλαδή, χωρίς υπογειοποίηση, γήπεδο δεν υπάρχει. Okay, ευχαριστούμε. Δεν μπορεί να γίνει το γήπεδο. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε, ψάξτε το. Είμαι 99% σίγουρος. Για το 1% σας το λέω. Γιατί έχω ένα φίλο που έχει τεχνική εταιρεία. Ναι. Και αυτός μου είπε,
πρόσεξε, μην τραβήξει πολύ το έργο, αν αρχίσει η περιφέρεια, μου λέει, αρχίσει η περιφέρεια να κάνει την υπογειοποίηση. Αυτό θα καθυστερήσει πολύ το έργο. Ποιο έργο, γιατί είναι ο τέταρτος πυλώνας σχεδόν εφάπτεται με τον δρόμο, έτσι όπως είναι το σχέδιο. Μάλιστα. Να είστε καλά. Και μάλλον θα υπάρχει και είσοδος στο γήπεδο από την υπόγεια διάβαση. Εκεί είναι για να γίνουν, να μπαίνουν τα στενοφόρα, να γίνει πάρκινγκ. Ναι. Είναι πολλά. Εντάξει, οκ, είναι σωστά. Καλώς από λίγο, παιδιά, γεια σας. Παρακαλώ. Τι βλέπεις αυτή την που, βλέπεις, στο Sky. Τι βλέπω, ρε, διαβάζω εδώ. Έλα, ρε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Κυρία είναι. Αδερφή, με λες όλο. Αμάμψε, τσιγάρα κάθονται πολλά. Από τα τσιγάρα και τα κεράματα η φωνή σου βράχνιασε, ρε. Τι να κάνω, άσε Ραπτόπουλο, γιατί θα ακούω ένα βράδυ τότε που είσαι πριν. Κλείσε το ραδιόφωνο, κυρία. Έχεις τη βραχνή τη φωνή, έχεις τα γεράματα, έχεις το τσιγάρο, έχεις και το ραδιόφωνο ανοιχτό. Τώρα με ακούς. Τώρα σε πάω καλύτερα. Πάμε. Τώρα με ακούς. Καμπάνα η φωνή. Λοιπόν, άκου να δεις τι έπαθα εγώ με σένα. Τι έπαθες. Έκανες τότε που ήσουν βράδυ, έκανες ένα διάλειμμα και πήγες να πάω στο μπάνιο. Και λέω, έτρεχα κιόλα. Δεν πρόλαβα να πάω. Τι θες να τρέξεις την ηλικία σου, κυρά μου. Βράσεις το καλός από εκεί πέρα με την ηλικία μου. Τι θες, λοιπόν, το σπριντ. Να, και εγώ έκανα σπριντ εχθές 50 χρονών. Ακούς, έπεσα. Τα ποδάρια μου. Ναι, λέγε. Έπεσα στην κουζίνα και μετά σηκώθηκα στο αχέπα. Κοίταξε. Έπαθα. Έμφραγμα το μυοκαρδίο, με κάναν να γιατρώνω. Κάτσε, αλλά δεν έπεσες. Έπεσα κάτω, λιποθύμησα, ρε. Έτρεξα, αλλά εγώ ζαλίστηκα. Την ώρα που άκουγες εμένα το έπαθες το έμφραγμα. Ναι, ρε, σειρά αυτό που λένε, να πούμε, ναι. Έτυχε η κυρία μου, έτυχε. Μπαλονάκι, έκανες μπαλονάκι μετά. Έκανα δύο και το έλεγα στους γιατρούς και γελούσαν, λέει, και εμείς και αυτοί ακούγανε εκεί πέρα. Μέσα στο χειρουργείο ακούγανε. Καλά, κοίταξε, το να πάθει έμφραγμα γυναίκα είναι κατόρθωμα, να πούμε. Γιατί, ρε. Κάτσε, συνήθως οι γυναίκες, τα καρδιακιακά τα περνάνε λίγο μπάι. Ήσουν να πούμε... Κοίταξε, εγώ δεν έτρωγα απ' έξω και αυτό, δεν τρώω σάντουιτς, τσιπάκι και τέτοια πράγματα. Το μόνο που έκανε ήταν που κάπνιζε πολύ τσιγάρο. Τώρα πόσο ήσουν όταν έπαθες το έμφραγμα. Τώρα το έπαθα, ρε. Πριν, πέρυσι το έπαθα στις γιορτές. Άμα είσαι καμιά 70 χρόνια. Είμαι 65. Μικρή είσαι για έμφραγμα. Άντρα, έχεις άντρα. Όχι, ρε, πέθανε όταν ήμουν 25 χρονών. Τον έστειλες αδιάβαστο. Ναι, λοιπόν, άκου, ούτε η σκόνη του δεν υπάρχει τώρα. Ακούς, ναι. Κωστή, ναι. Πήρα τηλέφωνο για να σε πω ότι και εμένα σήμερα με πήραν τηλέφωνο. Τι γίνεται με αυτά, με ζάλισαν. Και τι σε είπα. Για τι ακούμε, τι είπατε. Διόχουνα. Εγώ είπα ότι ακούω Ραπτόπουλο μέρα νύχτα. Τώρα μόνο πρωί λέω. Τον βάλανε και το μεσημέρι και δεν μου φτάνει, γιατί κοιμόμουν εγώ με τα ακουστικά. Κοίτα, να κοιμάσαι νωρίς τώρα, μη σου έρθει καμιά επιπλοκή. Νωρίς, ρε, ναι. Τι να κάνω. Ποιο να ακούσω, αν κάτω ξανά. Και να κάνεις περπάτημα, σου πάνε να περπατάς. Έλα να σου πω κάτι, ξέρεις τι έκανα. Επειδή εγώ μετά από το έμφραγμα, ναι, σταμάτησα. Δεν θυμάμαι, αν κάπνιζα τσιγάρα, ακούω τώρα να δεις, κάπνιζα 2,5 πακέτα τσιγάρα. Ναι. Και δεν θυμάμαι ότι κάπνιζα τσιγάρο. Και το ρίξα στο φαγητό, τρώω πολύ, από 50 κιλά έγινε 70. Τώρα θα πάρεις μια έμφραγμα από τα κιλά. Ναι, περπάτα, κυρά μου, περπάτα. Πού μένεις, πάρε σπάεις παπούτσι που λέει και ο Αλέφαντος. Ρε, δεν θυμάσαι στην Επτάλο που φώναζα Κωστή που ήσουν με τη γυναίκα σου. Στην Επτάλο. Και, ναι. Που εκεί στο θέατρο Βέμπο που σε φώναζα. Α, ναι, θυμάμαι. Πήγαινα στο Γιακουμίδη. Ναι. Και ξέρεις τι... Έχεις κιλά. Ναι, άκου τι θέλεις. Να περπατάω, Βέβαια. Θα βάλεις παπούτσι, περπάτημα, κάνεις γέρος, θα σε κάνει κανένα καμάκι, θα κάνεις καμιά γνωριμία. Αφού το είπε γιατρός. Τελείωσε. Ναι. Κωστή, άκου, με τρέλαναν σήμερα ποιον ακούσει. Είπα, ο πρώτος που μου αρέσει, δεν τον αλλάζω με τίποτα, είναι ο Κωστής, ο Ραπτόπουλος, και μετά μου αρέσει πολύ ο Ζέιρης. Μα βέβαια, είπες τους σωστούς ανθρώπους. Τον κόκκινο δεν τον είπες. Δεν τον είπα, μωρέ γαμώτο, και είναι τόσο καλό παιδί. Καλημέρα. Περπάτημα. Περπάτημα. Φύγε. Περπάτημα και καλή διατροφή να πεθάνεις και δεύτερο άντρα. Πάμε παρακάτω. Έτω γιατρό, ρε. 5 χιλιόμετρα, 60 λεπτά, κάθε μέρα ο καρδιοπαθής. Αλλά εγώ ξυνιστώ πριν το πάθουμε το έμφραγμα να κάνουμε αερόβια άσκηση. Το προλαμβάνει στη φιλοσοφία. Πώς το πεις αυτό? Ναι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ, ναι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Άκου λίγο να σου πω, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Εσείς ασχολείστε με το kickboxing? Kickboxing?
Πάω, ναι, προπονούμε εγώ, με δέρνουνε βέβαια, αλλά... Άσε, όχι, θέλω λίγο να σου πω. Ναι. Ξέρεις ότι η ομοσπονδία του kickboxing, η πρώτη ομοσπονδία που έγινε στην Ελλάδα, ναι, και πρώτη φορά ήταν στη Θεσσαλονίκη. Το φαντάζομαι, στην Καβάλα ξεκίνησε. Και ξέρετε κάτι, κύριε Γραπτόπουλε, ότι αυτό το άθλημα ήμουνα ο πρωτεργάτης μαζί με δύο-τρεις άλλους φίλους. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Θοκταρίδης, ο Κρητικόπουλος, εγώ είμαι ο Γάκης, ο Παοξής. Γνωστό. Έλα ρε Γάκη. Ναι. Ακούς, ναι, και αυτό το άθλημα, επειδή ήμουν εγώ από τη Θεσσαλονίκη, πάτησα πόδι για να μείνει η ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη. Καλά έκανες, καλά έκανες. Και εσύ με τα χρόνια κατορθώσαμε αυτό το άθλημα. Να γίνει γνωστό, που το, ναι. Που, όχι, που το παίζανε στα μπαρ και στα τέτοια και σε δισκοτέκ, το βάλαμε στα γυμναστήρια και οι αθλητές, αυτοί εδώ που παίρνανε πρώτη πανελλήνια νίκη, μπαίνανε με μπόνους όπως από όλα τα αθλήματα. Έτσι. Και αυτοί που παίρνανε παγκόσμιο, ναι, είχαν τα τέτοια. Και ο Ζαμπίδης και αυτοί εδώ πέρα οι αθλητές, όλοι ξεκινήσανε από εκείνο που κάναμε εμείς για να φτάσουμε αυτό το άθλημα, γιατί εγώ ήμουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ξέρω, το ξέρω, μου το έχουν πει. Κατάλαβες. Μου το έχουν πει. Είσαι άξιος και μπράβο, καλά έκανες, γιατί Γάκη, εμείς πριν 30 χρόνια, 20 χρονών, όταν πηγαίναμε για box, μας λέγανε θα σας σπάσουν τις μύτες, μην πάτε, και αργήσαμε να πάμε. Για αυτό το λόγο, Κωνσταντίνε, ναι, αυτό το άθλημα το αγαπήσαμε και το κάναμε από εκεί που ήταν παρακατιανό. Το φέραμε στα σαλόνια. Μπράβο. Και όποιος κάνει αυτό το άθλημα... Προπονείς, είναι... Γάκη, προπονείς ακόμα. Κάνεις. Όχι, 68 χρονών έγινα. Έχουμε να βρεθούμε 3-4 χρόνια. Ναι, είχαμε βρεθεί τελευταία φορά. Μην πεις που, μην πεις που. Ναι, ναι, εκεί που... Φέτες ήτανε, φέτες. Και μια μέρα βρέθηκα με τον Κωνσταντίνο, ξέρεις που βρέθηκα. Σε κηδεία βρεθήκα, μάτε. Όχι, όχι. Μια μέρα βρέθηκα με τον Κωνσταντίνο κάτω στο Ποσειδόνιο και μιλήσαμε για κανένα δύο λεπτά. Δεν τον έκανες πλάκα του, το μετάξεις θάλασσα. Όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Εμένα μ' αρέσετε. Και σας ακούω δηλαδή, και έχετε χιούμορ, πώς να σου πω, έχετε χιούμορ, μερικές φορές λέτε πράγματα, εντάξει, μας πειράζουν και έτσι, εντάξει, τα κάνουμε. Ευτυχώς είστε νέοι και δεν μας ορμάτε, είστε μεγάλοι, δεν είστε νέοι. Κωνσταντίνε, ναι, αυτό που κάνεις σαν, σαν παραγωγός του ραδιοφώνου, ακούς, ναι, είναι κάτι για τη Θεσσαλονίκη, κάτι καινούριο, κατάλαβες, και έχεις και το χιούμορ, έχεις πολύ μεγάλο χιούμορ. Έτσι τη γλιτώνω. Έχεις μεγάλο χιούμορ. Δεν μου λες, ο αδερφός σου που ήταν, τον είχα έφορο στον ΠΑΟΚ στην ομάδα, τι κάνει? Εντάξει, καλά είναι, μωρέ, εντάξει, ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, όλοι αποστατευτήκαμε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πάντως στον ΠΑΟΚ βοηθήσατε. Αυτά αυτοί που δώσανε. Δώσατε πολλά λεφτά. Αυτά τα λεφτά που δώσανε αυτοί οι δύο. Δώσατε πολλά λεφτά και... Κωνσταντίνε, ναι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Όλοι δώσανε, εντάξει, είμαστε μέσα στους 10-20 από αυτούς που δεν δώσανε. Δεν είναι πολύ. Γακή, δεν ξέρει, δεν ξέρει ο κόσμος. Κόσμος δεν ξέρει. Γιατί δεν ούτε να, να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όχι, αγορμό, οι οποίοι δεν επιζητήσανε ποτέ δημοσιότητα, ούτε ανταπόδοση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να ξέρει κανείς. Τέλος, εμένα... η οικογένεια κόπτη για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντική. Τέλος. Ακούσε, Κωνσταντίνε, ναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει, το έκανα γιατί αγαπούσε αυτό που είχε. Τρέλα, ρε. Γιατί είσαι τρελός ΠΑΟΞης. Αυτό, ρε, μας, ρε, αυτό μας νοιάζει. Τρελός, είμαι τρελός. Για δέσιμο, κανονικός. Αφού δεν μπορώ να πάω στο κήπεδο. Δεν φύγε, ρε, φύγε, θα βρεθούμε με τον κόκκινο, όχι σε κηδεία. Σε κάνα άλλο, ναι. Πέρασε από την... Μ' ακούς? Ναι, πού? Από τη Μαρμίτα εκείνο και συνάντησα αυτό το παιδί μου, ρε, που την Κο. Το... Α, το Παοξάκι, το Παοξάκι, ναι. Το κόμι που έγινε, το κόμι Μοντεχρίστο. Και τον είπα να το δώσω και να τον δώσω. Έγινε, θα το δώσω, φύγε. Έγινε, αγόρι μου, καλό μεσημέρι. Όχι, καλά, η οικογένεια κόπτη. Έχει δώσει χρήματα, δεν επεδίωξε δημοσιότητα, αυτό είναι αλήθεια. Δεν επεδίωξε ανταπόδοση. Και πρέπει να το πούμε. Γιατί πρέπει να τιμούμε ανθρώπους που βοήθησαν τα σωματεία, αν ίδιο τελώς. Ποτέ δεν γράφτηκε, ποτέ δεν υπόθηκε, να ξέρει. Στέλιο κόμπτη είχα εγώ στην ομάδα. Να ξέρει ο κόμπτη. Με Νικόλα Γενικό Αρχηγό. Να ξέρει. Να ξέρει ο κόμπτη. Καταλαβαίνει τι γινόταν. Και κανονική ανισόρροπη, όχι. Έτσι. Πάμε, πάμε κόσμο. Ναι. Έλα, Βιλε, ναι. Καλησπέρα σα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς είστε. Και μέρα με πήρα τηλέφωνο και του είπα κυρίε και κύριοι και μου λέει εντάξει, λέει καταλάβαμε, κύριε. Δεν μου λέτε. Είπατε μανούλα ότι είμαι με τη Μόνικα Μπελούτση και έχω κερδίσει και ένα ρολόι Φόλεξ. Ναι, Φόλεξ. Να μην σε νοιάζει, είπα. Λοιπόν, κύριε, μόλις και τη σκρίνει μια Τζάγκουαρ. Δεν μου λες
Φαλακρή κάποια. Δεν μου λες, περίμενε, θα ρωτήσω εγώ πρώτα. Αληθεύουμε όλοι τρελοί ότι πήγες μέχρι την Άρτα. Κανονικά και με τον νόμο, ρε. Δεν τα λέμε αυτά συνέχεια Σμή, να πούμε. Εδώ πέρα πήγαμε στην Κρήτη, δεν πάμε στην Άρτα. Πώς αντιρακλειδέας μπορεί να είσαι. Δύο ώρες δρόμος είναι, ρε. Δεν πάμε στην Άρτα, υποστηρίξουμε την ομαδάρα μας. Λοιπόν, κάτι είπε ο Κόκκινος, λέω. Ο Ραπτόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα για τον φίλο μου τον Καστοριανό. Ναι. Και από τότε δεν τον έχω ξανακούσει. Σοβαρά τον έβαλανε χέρι και δεν βγαίνει. Όχι, καμία φορά. Χθες βγήκε κανονικά. Α, δεν τον άκουσα. Χθες ψέματα. Την Κυριακή βγήκε κανονικά στην 25η Μαρτίου. Οπότε έλεγε μασάλια εσύ που λένε εδώ πέρα οι Κοζανίτες να πούμε. Οι Κοζανίτες. Πρώτη φορά, σωστά. Ναι, ναι. Και η γιαγιά μου Παναγιώτα έλεγε μασάλια. Μαϊμούνι. 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 Μαϊμούνι είναι. Αυτό είναι ένα σκαθάρι, θα βγάλει μια βρωμιά άμα το πατήσει. Θα κάνει να ξεβρωμίσει καμιά χιλιετία. Τέλο πάντων, την άλλη εβδομάδα με ποιο να παίζουμε ρε κόκκινε. Άσε τώρα, έχει γυρίσει το μυαλό ανάποδά σου. Α, έχει γυρίσει. Φέρτο στα ίσα. Φέρτο στα ίσα γιατί ζαλίζομαι. Καλά, καλά μόνη τρελή. Παίρνεις πρωτάθλημα και πουλάς τρέλα στο λαό του Ηρακλή. Ζαλίζομαι. Έλα, χτύπαμε τη σφύρα τώρα λίγο. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Τελευταίος. Παιδιά, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, κύρια μου, εσείς? Εγώ σας ακούω μέρα νύχτα, το ραδιόφωνο είναι κολλημένο στο Μετρόπολης. Γιατί ακούτε αυτό? Και στον ύπνο ακούτε. Ναι. Ναι, δίπλα εδώ στο μαξιλάρι το έχω τώρα. Απ' τη μια είναι το τηλέφωνο και απ' την άλλη είναι το ραδιόφωνο. Μη μου πεις ότι είσαι και εσύ κύρα. Ναι, ναι, μόνο. Τον έστειλε στον ανθρωπάκο στη Θέρμη. Όχι, όχι, όχι. Στην Παλακοπή. Παλακοπή πού? Άλλαξε την οδό του. Α, εντάξει. Αυτό είναι. Εγώ όμως σας παρακολουθώ συνέχεια, δεν έχω χάσει ούτε μια εκπομπή. Δεν μου λες τώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Όταν πεθαίνει ο άντρας, παίρνετε αναζωογόνηση εσείς οι γυναίκες? Δεν σου λέει, τράβηξε άλλο δρόμο τώρα. Όχι, δεν παίρνουμε τίποτα. Μας παρηγορείτε εσείς, μας διασκεδάζετε εσείς. Ναι. Είσαστε οι αγαπημένοι μας παρέα. Θα μου λέγατε παρηγοριά το Φαλακρό, ειλικρινά. Γιατί με ξεπερνάει, κύριε μου. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο ραδιόφωνο είναι το Μετρόπολη. Σας πήρα και άλλη φορά, σας μιλάω με τα ονόματά σας, γιατί εγώ έχω παιδιά στην ηλικία σας. Λογικό είναι, λογικό, εντάξει. Ναι, και σας μιλάω στον ενικό καλά με τα ονόματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Δηλαδή ακούω μέχρι 2 και 4 ειδήσεις λίγο από την τηλεόραση και κλείνω αμέσως και έρχομαι στο ραδιόφωνο για να μην σας χάσω. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Είδες ότι μας ακούνε και οι γυναίκες. Βέβαια είναι σε κάποια ηλικία μεγαλύτερες από αυτές που θα ήθελες εσύ να κάνεις τον γαμπρό, κατάλαβες. Όχι, εγώ έχω συμβιβαστεί το κοινό μας. Εσύ το κλείσεις το μαγαζί. Εσύ τώρα πλέον ψάχνεις. Καλά, στερνά. Εσύ ψάχνεις για τη βούλα την πλατιπόδα. Τον πήρα τηλέφωνο στην Αθήνα. Λέει, άσε, λέει, έχω πάθει μια νημοβλογιά, λέει, κάτι χάπια, παίρνω κάτι αυτά, ναι. Α, και δεν μπορεί να κάνει με τίποτα. Δεν μπορεί, ναι. Τον πήρα εγώ, να δε, έχω ένα νημοβλογιά, λέει, στα 40. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, Μαρίνα Μπικουρ, έτοιμη για ειδήσεις, αμέσως μετά. Για τίτλους ειδήσεων, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αμέσως μετά ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη, Λαμά και Δήμου. Πρώτο Θεό, τα λέμε αύριο μετά τις 2. Να είστε καλά.